Εδώ είμαστε, καλημέρα κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Σαββάτο και Κυριακή θα είμαστε κοντά σας 12 με 3 να ενημερώνουμε, να ανταλλάσσουμε γνώμες, να ψυχαγωγούμεθα μεταξύ μας, εσείς στον κόσμο και εγώ ό,τι μπορώ να κάνω. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης και αναμένετε Ιωάννης Ζάτσης. Από ώρα σε ώρα, τα λέω καλά Σωτήρη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ακροατής και να μας ευχηθεί καλό χειμώνα. Μπορώ να κάνω ζημιά μεγάλη. Δεν είναι δυνατόν μέσα στο κατακαλό καιρό να σου λέει ο άλλος τη λέξη χειμώνα. Χειμώνα. Δεν είναι ωραία λέξη ο χειμώνας. Είναι δύσκολο, εδώ δύσκολοι μήνες. Το κρύο δεν παλεύεται. Έχει έξοδα πολλά και σου ρίχνει τη διάθεση. Όσο μπορούμε λοιπόν θα κρατάμε το καλοκαίρι και θα λέμε καλή συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το χειμώνα υπάρχει ο φθινόπωρος. Ωραιότερο, η ωραιότερη εποχή όπου αλλάζει χρώμα η φύση. Τα χρώματα που έχουν τα δέντρα γίνονται εντονότερα και υπάρχει μια γενικευμένη ρομαντική διάθεση σε όλο τον κόσμο. Το φθινόπωρο είναι ακόμα μακριά. Είμαστε στο καλοκαίρι και όπως κάθε καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Πάμε λοιπόν να πούμε πράγματα σήμερα για το υπέροχο δευτερεύον θέμα της ζωής μας που δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο. Τρεις είναι οι παρατάξεις των ανθρώπων που περιμένουν αυτές τις στιγμές, αυτές τις μεγάλες στιγμές, την έναρξη του παιχνιδιού, το σφύριγμα του διαιτητή, τον παλμό της ερκίδας, τις μυρωδιές γύρω από το γήπεδο, τον κόσμο, τις ουρές, την αγωνία, τη χαρά, την ανάσα του νικητή και του ηττημένου, όλο αυτό που λέγεται υπέροχος κόσμος του ποδοσφαίρου. Τρεις παρατάξεις λοιπόν, τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες περιμένουν το ποδόσφαιρο. Η μία παράταξη είναι αυτόν που είναι λάτρης του ποδοσφαίρου. Αυτοί που το βλέπουν πιο ρομαντικά, πιο ήρεμα, πιο χαλαρά, αυτοί το φαντάζονται κάπως έτσι. Με ετοιμασίες από το μεσημέρι, με τις κατάλληλες δικαιολογίες ότι όπως και να γίνει αυτή την ώρα είναι η ώρα δική μου αυτή η ώρα και θα πάω εκεί που πρέπει να πάω. Πού θα πάω, στο γήπεδο. Ρομαντική. Τραλαλάδες. Έγινε αλλαγή. Φάγαμε μόντα. Φάγαμε αλλαγή. Την κανάς Σωτήρης Δασκαλάκης, άρτια βυχθής, κατάμαυρος, γυμνασμένος, αδυνατισμένος, με μαύρο μαλλί, με ψαρί, ψαρό μαλλί, με μαύρα γυαλιά. Γεια σου Σωτήρη. Γιάννη Ζάτσης. Κορίτσια κρυφτείτε, θα σπαρταρίσετε από τη γοητεία του, από το καλοσυνά το χαμόγελό του και πάνω απ' όλα από τον αδαμάντινο χαρακτήρα του. Γιάννη Ζάτσης, ο σύντροφος και δικός μου και δικό σας των πρωινών ωρών του Σαββατοκύριακου. Και ετοιμάζονται πάνε να χειροκροτήσουν την ομάδα τους, να ρίξουν και κανένα ψηλό πινέλι και αν χρειαστεί, μέχρι εκεί όμως. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πιο ψαγμένοι, πιο αγριεμένοι που το πρωτάθλημα το περιμένουν και για αυτούς δεν υπάρχει αυτό το αρχίζει το μάτς. Υπάρχει κάτι πιο άγριο, πιο ομοφόρικο, πιο φανατισμένο. Σε ένα βρώμικο, ελεηνό και τρισάθλιο, τριτοκοσμικό ποδόσφαιρο που υπάρχει στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα αρχίζει. Το πρωτάθλημα της αμαρτίας, της ψευτιάς, της κλεψιάς, το χάρτινο πρωταθλημάτων. Το πρωτάθλημα που πικραίνει
το πρωτάθλημα που λυπεί, το πρωτάθλημα που είναι να το λυπάσαι, να το φτύνεις με κουκιά, να τρως κουκιά και να το πτύνεις. Αυτό είναι το πρωτάθλημα, τουλάχιστον όσο είδαμε πέρσι, αυτό που είδαμε πέρσι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι το θηρίο υπάρχει, η βρωμιά των ποδοσφαιρικών ΠΑΕ που λιμένονται το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια υπάρχει και είναι ενωμένη. Μην νομίσετε ότι με μια μεγαλειώδη νίκη που είχε ο ΠΑΟΚ στο ΑΚ απέναντι στη Χάρτινη σβήσαν και ξεχαστήκαν όλα. Πάλι στημένος είσαι και πάλι θα βγει ο Πασχάλης να λέει εντάξει, καλοί είστε, αλλά δεν ξέρετε να διαχειριστείτε τη δύναμή σας. Εάν το Βόδι ήξερε τη δύναμή του, δεν θα υπήρχε κανένας που να μπορεί να το διδασεύσει και να το βάλει να οργώνει. Τέτοιοι είστε. Δεν έχετε ιδέα από το πώς διοικείται το ποδόσφαιρο και το πώς θα πρέπει να φερθείς όταν είσαι πρωτοπόρος. Έλεγε ο Πασχάλης. Και ακόμα λέει δεν είδατε τίποτα. Καλά ρε του λέω. Τι δεν είδαμε τίποτα. Δύο μηδενισμούς μες στην έδρα μου. Στα πέντε τελευταία μάτς. Χάρτινοι πρωταθλητές ανεβαίναν στα πούλμανε πάνω και πανηγυρίζανε. Πριν βγούνε οι αποφάσεις του δικαστηρίου γυρίζανε στα μπουζούκια. Ο νέο πρόεδρος τους απείλησε την αθλητική δικαιοσύνη λέγοντας μην τολμήσετε να αλλάξετε καμιά απόφαση. Κι άλλα, τι άλλο μπορούμε να δούμε δηλαδή. Και τότε καγχάζοντας, ο κύριος Πασχάλης μου είπε ακόμα δεν είδατε τίποτα. Δεν ξέρετε τι θα πει Αθήνα. Μωρέ, ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει Αθήνα. Ξέρουμε και από τι καταλαβαίνει η Αθήνα. Μόνο ένας που το κατάλαβε τους έκανε να τρέμουνε σαν πεινασμένα ανθρωπάκια και αυτός ήταν Μακεδόνας. Γιατί η Αθήνα, φίλε Πασχάλη, το μόνο που καταλαβαίνει και το μόνο που σέβεται είναι η δύναμη. Και τώρα δύναμη έχω. Έλα στα ίσια. Έλα όπου γουστάρεις. Ό,τι είπε ο Μέγας Αλέξανδρος στο Δαρείο. Πες μου που είσαι ρε φίλε. Τι κρύβεσαι. Μα του λέγανε έχει εκατομμύριο στρατό και εμείς είμαστε 50.000. Δεν πειράζει. Πες μου που είναι. Και έλα στα ίσα. Στην παραμονή της μάχης, ο άμυρε κύριε Κώστα από την Κατερίνη, και θα έρθω σε σένα. Βρεθήκαμε και ήπιαμε τσίπουρο με τον κύριο Κώστα και τον φίλο μου τον Ανδρέα από τη Δανία. Είχαμε μια εκπληκτική παρέα. Μάλιστα ο κύριος Κώστας χόρεψε Γιάνκα με μια παρέα νεαρών. Φανταστείτε τον κύριο Κώστα να το Γιάνγκα, το ξέρεις, θα μου το βάλεις μετά, θα μου το βάλεις μετά, άστο. Λοιπόν, είδα λέει, θα πάω ρε στο Μέγα Αλέξανδρο, θα τελειώσω την ιστορία. Μου λέει Γιώργο, είδα τον Ολυμπιακό και τρόμαξα.
δεν μπορείς να φανταστείς τι ομαδάρα έχει κάνει. Δεν αφορτούνει, να βγάζει φωτιές. Α, Φατφατζίδι, έναν Χριστοδουλόπουλο. Πω, μου λέει. Ψάξτε το δεύτερο. 20 βαθμούς διαφορά θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Μου έλεγε χθες το τηλέφωνο ο κύριος Κώστας που με πήρε. Και εκεί το μυαλό μου. Του λέω ρε Κώστα, του λέω μήπως τα παραλές. Μου λέει γιατί, λέει, τι τα παραλέω ρε, είδα τι είδε. Σου λέω τι είδα και φοβήθηκα. Του λέω Κώστα, θα σου πω κάτι που έγινε με τον Μέγα Αλέξανδρο. Πριν από τη μάχη της Ισού, του στέλνει ένα γράμμα ο Δαρίος και του λέει κοίταξε ό,τι πήρες, ελευθέρωση της πόλης από εκεί, από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία όλη, πήρες τα κομμάτια αυτά στην Αίγυπτο, δεν αράζεις εδώ τώρα που είσαι. Πάρε και την κόρη μου, για νύφη σου, για γυναίκα σου και όταν πεθάνω ένωσε τα κιόλας και τα λοιπά και τα λοιπά. Φωνάζει ο Αλέξανδρος Κιορκώστα, Φων Κώστα και το Χέρπ Πασκάλι, φωνάζει τους στρατηγούς του, τα φιλαράκια του, τον Ιφαιστείωνα, τον Παρμενίοντα με το γιο του, το Φιλότα, τον Λεωνάδο, τον Λυσίμαχο, τον Κρατερό, τον Πτολεμαίο, όλοι μαζί. Μια παρέα όπως ήταν και ειδικούσανε τον κόσμο. Όλοι μαζί με τον Αριστοτέλη σπουδάσανε και τους λέει, τους διαβάζει το γράμμα. 1 εκατομμύριο από τη μια μεριά, 50 η δική σου. Τους λέει έχουμε αυτήν εδώ την έτσι, σταματάμε εδώ πέρα, έχουμε πάρει αυτά που έχουμε πάρει. Μας δίνει και 100.000 τάλαντα, χρυσά και σημαίνια και αυτά και τα λοιπά και σταματάμε εδώ. Παίρνουμε και τη γυναίκα μας να πούμε την κόρη του, ενώνουμε και τα βασίλεια αύριο μεθαύριο και είμαστε μια χαρά και πάμε να περάσουμε ωραία. Του λέει Κυρκώστα, ο Δαρίος. Τι λέτε εσείς ρε παιδιά, ποιος να μιλήσει, κορόιδο είναι. Σου λέει κι άμα πω κάτι που δεν ήθελε να το ακούσει ο αρχηγός. Άμα του πω ναι καλά είναι και αυτός θέλει όχι, δεν είναι καλά. Ή άμα του πω όχι και αυτός θέλει ναι, το ξέρουν δεν μιλάνε. Και εκεί πέρα Κυρκώστα, ο γέροντας, 65 χρονών, 70 ήταν και ήταν στην πρώτη μάχη, πρώτη γραμμή της μάχης, διοικητής της Λοξής Μακεδονικής Φάλαγγας, επηρεασμένη από την Λοξή Φάλαγγα του Επαμεινώντα και του Πελοπίδα, όταν θύτευσε Όμηρος στις Θήβες ο Φίλιππος, και προσαρμοσμένης της τεχνικής αυτής στη Μακεδονική Φάλαγγα με τις Άρισες, ο διοικητής λοιπόν του πιο σκληρού και το πιο δυνατού όπλου και λόγω της ηλικίας του και της φιλίας που είχε με τον πατέρα του, του λέει του Αλέξανδρου, «Βασιλιά, εγώ άμα ήμουν Αλέξανδρος θα δεχόμουνα, κύριε Κώστα». Και το απαντάει ο Αλέξανδρος, «Κι εγώ άμα ήμουν Ιφαιστείωνος θα δεχόμουνα, αλλά είμαι Αλέξανδρος, εσύ είσαι 70 χρονών τώρα και θες να αράξεις. Εγώ είμαι 21 και θέλω να τους φάω τα άντερα. Τους αφήσω τώρα που τους βρήκα. Και άμα δυναμώσουν και με κάνουν μια γαψιά». Πικράθηκε ο Παρμενίων από την απάντηση. Αυτή την απάντηση σου δίνω κι εγώ, κύριε Κώστα.
Διότι εάν βλέπω τον Ολυμπιακό με τα καταρινιώτικα αεξίδικα χάρτινα μάτια μου, κι εγώ θα τον φοβόμουν. Βλέποντας τη γαϊδουρομάδα που έχω. Αλλά εγώ δεν τα βλέπω με τα δικά σου τα μάτια. Τα βλέπω με τα δικά μου τα μάτια. Εδώ, του αναρχικού, του ανένταχτου, του φίλαθλου αυτής της πόλης και της περιοχής που λέγεται Μακεδονία. Με αυτά τα μάτια βλέπω εγώ τον Ολυμπιακό και δεν το φοβάμαι. Να σου πω κάτι, χάρτινε. Εσύ καλά κάνεις και το φοβάσαι. Και τώρα οι δυο μας, κύριοι του Ολυμπιακού, και θα σας κάνουμε μια τεράστια πρόταση εδώ από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Του Λίμπερο της καρδιάς μας. Θα σας κάνουμε μια πρόταση, αφού η χάρτινη αυτή τη στιγμή, αυτό το καιρό, και έτσι θα πάει κιόλας, γιατί τι να κάνεις σε ένα χάρτινο πύργο, τι επισκευές να τον κάνεις, τι αναστηλώσεις, τι βαψίματα να τον κάνεις. Χάρτινος είναι. Και ως χάρτινος είναι, έτσι χάρτινα και θα καταρρεύσει. Αυτή η ντροπή. Οι δυο μας τώρα, τα δυο τα λιμάνια. Και εγώ να σας κάνω τεράστια πρόταση. Από το Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Έχετε πάει ποτέ να καλοπιστείτε στο κομμωτήριο της κυρίας Σέφης? Όχι κύριε, δεν είναι αυτή η πρόταση. Αυτός είναι ο χορηγός της εκπομπής. Βάλε μου το τραγουδάκι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Και έλεγα λοιπόν αυτό που είπα στο χάρτινο οπαδό της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας, όχι τον ίδιο χάρτινο, ζητώ συγγνώμη, δεν το διατύπωσα σωστά. Τον οπαδό της χάρτινης πρωταθλήτριας, άσε μας ρε Σιμώε, άσε μας ρε παπά, παπά Σιμώε. Αυτό λέει που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι γίνονται κάποια πράγματα ώστε να παιχτούν, λέει, παιχνίδια έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το κατάλαβες, ρε Σιμώες? Πώς το πήρες το περσινό πρωτάθλημα? Δεν το πήρες έξω από τον αγωνιστικό χώρο? Δεν το πήρες στα δικαστήρια? Δεν το πήρες από τις 15 αγώνες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών? Και στον έναν από αυτούς δεν κατέβηκε και καθόλου? Από πού το πήρες? Το πήρες μέσα στο γρασίδι? Δεν το πήρες με πέναλτι 2 μέτρα έξω την περιοχή? Γελάει ακόμα ο κόσμος. Δεν το πήρες για μια χαρτοπετσέτα που έπεσε μέσα? Και ο προπονητής αυτός ο Λεβέντης, ο καταναλός, ο καταλανός. Έπαιζε και σπαρταρούσε και δεν βρήκε ομάδα. Ποιος θα σε πάρει, ξεφτύλα? Ποιος θα σε πάρει στην ομάδα του που ξεφτύλισε στο ελληνικό πρωτάθλημα? Έχω πολλά να πω. Γιατί πρέπει να βρισκόμαστε πάντα με ετοιμότητα, σε ετοιμότητα εγρήγορση. Γιατί το σύστημα που λέει και ο Φων Πασχάλης δεν έχει ησυχάσει. Και δεν είδατε τίποτα, μου λέει, ακόμα. Τώρα θα δείτε. Και εγώ έχω να του κάνω μια πρόταση.
αφού η Χάρτινη μας βλέπει και τρέμει, γιατί όταν τρέμει τον Ολυμπιακό, ο κύριος Κώστας, φαντάσου τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Θέλεις, Πασχάλιε, και οι συνοπαδοί σου να κάνουμε κάτι που γουστάρω πολύ, να παίξουμε μπάλα οι δυο μας, να παίξουμε μπάλα μες στο γρασίδι, να θυμηθούμε παλιές μεγάλες δόξες του ποδοσφαίρου μας, την παλιά ομορφιά, και εκείνη βρώμικη ήτανε, μη θαρείτε. Και εκεί ο Πασχάλης ήταν ο αρχηγός της βρωμιάς πάλι. Αλλά είχανε κάποια όρια, ρε παιδί μου, οι λεβέντες. Άμα έπεφτε ο αντίπαλος κάτω, δεν τον κλωτσούσανε στο κεφάλι. Σταματούσαν όλοι, κάναν πίσω, πήγαιναν δύο, το σηκώνανε. Αυτός που το χτύπησε τον έδινε ένα ποτήρι νερό. Αφού σου τις έδωσε που τις έδωσε, τώρα φτάνει. Το φτάνει, μπορείτε να το καταλάβετε. Φίλοι Ολυμπιακοί. Και ότι εδώ πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι διαφορετικό, μάγικο, στα ίσα και παλικαρίσια και ο καλύτερος. Το ξέρετε αυτό, αυτή την έκφραση, ο καλύτερος σας κερδίσει. Την έχετε ακούσει ποτέ, από ποιον να την ακούσετε, τον Τζουκαλά, που τον έρχεται τον αρχηγό της εξωτερικής εμφάνισης του Ολυμπιακού, και τον Θοδωρίδη και τον Καράπαπα. Με αυτούς θα βγείτε έξω, με αυτές τις φάτσες θα πάτε στην Ευρώπη. Ότι πρέπει να αλλάξετε, ότι αλλάζουν τα πάντα, ότι υπέρχονται τα παιδιά της κρίσης που θα σας τσακίσουνε, γιατί είναι μεγαλωμένα αλλιώς. Να την πάρουμε τη γραμμή, να μην περιμένει. Παρακαλώ, ορίστε. Με ζήτησες. Εσύ κάνεις χερικό. Με ζήτησες. Λοιπόν, καταρχήν καλό ραδιοφωνικό χειμώνα να έχεις. Μη χειμώνα, φθινόπωρο. Όχι, καλή ραδιοφωνική χρονιά. Μπράβο, τώρα είσαι ωραίος. Και τηλεοπτική, αν θα έχεις το κανάλι που εμφανίζεσαι. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις τεράστιες. Σε θέλω γερό και δυνατό για να σε έχω, να μου κάνεις ευχάριστη την ημέρα μου όταν σε ακούω. Α, στην κάνω ευχάριστη. Πολύ, πάρα πολύ, φίλε μου Γιώργο. Μπορείς να σχολιάσεις αυτό που είπε ο κύριος Κώστας, ότι είδα τον Ολυμπιακό και φοβήθηκα. Κι εγώ τον είδα και φοβήθηκα. Μάλιστα. Εσύ γιατί φοβήθηκες? Λοιπόν, από χαρά. Από χαρά. Γιατί άλλος κλαίει από λύπη, άλλος κλαίει από χαρά. Ναι, βέβαια. Εγώ φοβήθηκα από χαρά. Από χαρά, δηλαδή, άμα τι πάω βέλμα. Είδα αυτή την ομάδα και λέω πω, τι ομάδα είναι αυτή. Εάν και ήσουν... ακόμα δεν τελειώσαμε. Ακόμα δεν τελειώσαμε. Η ομάδα δεν τελειώσε. Θα γίνει κι άλλο ακόμα. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν στα καλά της, έπρεπε προχθές να βάλει 5-6 γκολ. Λοιπόν, εάν ήμουν ΑΕΚ, αυτοί οι χάρτινοι πρωταθλητές που τους κάνατε δώρο πέρσι το πρωτάθλημα εσείς, με τη συμπεριφορά σας μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, τους δωρήσατε το πρωτάθλημα, αυτοί που θα πρέπει να βλέπουν τους Ολυμπιακούς και να τους φιλάνε το χέρι, τους λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά ήσασταν υπέροχοι, μπράβο σας κτλ. Και εγώ λοιπόν, εάν ήμουν εξής, θα το φοβόμουν αυτό τον Ολυμπιακό που είδα, παραθέτοντας δίπλα και τη γαϊδουρο ομάδα που έχω. Λοιπόν, φίλε. Έχω όμως μια άλλη γνώμη, ότι στη Μακεδονία πλέον υπάρχει μια ομάδα αντάξια του παρελθόντος και της δυναμικής που είχε και ποδοσφαιρικής. Για τον Άρη μιλάς? Όχι, ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά. Είναι και για αυτό λέω, άμα θέλεις, για τον Άρη μιλάς. Αν θέλεις μπορώ, έχω γνώμη για τον Άρη. Αν θες μπορούμε να το συζητήσουμε και ναι, αυτό. Ναι, γιατί όχι. Να για τελειώσω μόνο για τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με γίγαντες και η ΑΕΚ παίζει με νάνους. Ο ΠΑΟΚ διδάσκει ποδόσφαιρο, έχει αφήσει έκπληκτη όλη την Ευρώπη, παίρνει τεράστια αποτελέσματα και παίζει μια εξαιρετική μπάλα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ δεν φοβάμαι τον Ολυμπιακό, απλώς του κάνω μια πρόταση.
Θέλετε να παίξουμε μπάλα ή θέλετε να σκοτωθούμε? Τι θέλετε από τα δύο? Ό,τι γουστάρετε μέσα είμαι. Θέλετε να το κάνουμε φάρο έστω όπως έγινε πέρσι ή θέλετε να παίξουμε μπάλα? Φίλε μου Γιώργο, αν ακούεις τον Αξί, θα πει ότι του πήρε ένα πέτσινο κύπελο. Δεν υπάρχει Αξίς για μένα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Είναι αόρατοι, με καταλαβαίνεις. Αν ακούσεις τον Παοξί, θα πει ότι έχεις ένα χάρτινο πρωτάθλημα, κάτι που το λες ακόμα και τώρα. Λοιπόν, παλικάρια και οι δυο σας, πήρατε ό,τι πήρατε, από εδώ και πέρα είμαι εγώ. Εντάξει, πάρτε το χαμπάρι. Από εδώ και πέρα είμαι εγώ, είτε παικτικά είτε απόξω. Πασχάλη, ό,τι και να γίνει, τελειώσατε. Πασχα... ό,τι πήρατε, πήρατε. Πασχάλη, πες μου. Είπα στον κύριο Κώστα, όταν θα έρθει πας στην Κατερίνα να το δεις για να πάτε να πιείτε το τσιπουράκι, να σε πάει. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε. Εμείς βρεθήκαμε προχθές. Το ξέρω, το άκουσα. Να σε πάει κάτω στην παραλία της Κατερίνης. Έχει εκεί ένα κατάστημα που πουλάει ήδη θαλάσσις, σωστικά αυτά. Πολλά, πολλά πρέπει να έχει. Ναι. Έχει. Έχουμε έχει... και εδώ το Μαράτο. Εδώ στο λιμάνι έχουμε το Μαράτο. Οπότε για να μην πηγαίνεις στην Κατερίνη, πάνε στο Μαράτο, πάρε ένα ζευγάρι κιάλια. Για να βλέπεις τον ΠΑΟΚ, τόσο μακριά θα τον έχεις. Δεν σε φοβάμαι. Θέλεις να παίξουμε μπάρα, να χτυπηθούμε στα ίσια μέσα στο πράσινο, ή θέλεις να γίνουν τα περσινά? Φίλε μου Γιώργο, σε έχω για πολύ έξυπνο, ναι, και εμφυή άτομο, ναι. Σου έχω πει επανειλημμένος ότι ακόμα δεν είδες τίποτα και δεν λες να βάλεις μυαλό. Δηλαδή θέλεις κι άλλα, να δεις κι άλλα. Κι άλλα θα βγάλεις. Κι άλλα θα δεις. Άντε ρε κο, θα έχω να πω. Κι άλλα θα δεις, φίλε μου Γιώργο. Άρε, φίλε. Λοιπόν, ακόμα δεν είδες τίποτα. Ο πόλεμος τώρα αρχίζει από φέτος, που νομίζεις ότι όντως έγινε δυνατός. Όντως έγινε δυνατός, αλλά όχι τόσο όσο νομίζεις. Γιατί υπάρχουν οι παλιές ιτάνες. Οι παλιές ιτάνες, εντάξει, διευθύνουν. Οι καινούργιες δουλεύουν για τις παλιές. Συμφωνείς ή όχι? Όχι. Γιατί, αλλάξανε για τα πράγματα. Για πες μου. Αλλάξανε τα πράγματα. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε δεν τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα. Νομίζεις ότι αλλάξανε τα πράγματα? Όταν θα σου έρθει πάλι η κουτουλιά, όταν θα σου βάλουν τον Κομίνη σε κανένα πανιόνιο ΠΑΟΚ, σε κανένα Ατρόμητο ΠΑΟΚ, σε κανένα πανετολικό ΠΑΟΚ, θα σε βάλουν τον Κομίνη, τότε θα πεις, ρε εσύ τι γίνεται, αυτός υπάρχει ακόμα? Ναι, υπάρχει. Κατάλαβες Γιώργο μου, ότι δεν είδες τίποτα ακόμα? Μάλιστα. Σε έχω για πολύ ξύπνιο. Θα τοποθετηθώ, θα τοποθετηθώ. Πάμε λίγο στον Άρη τώρα, πώς το βλέπεις? Ο Άρης πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΟΚ φέτος. Γιατί ο Άρης δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Αλλά τον ΠΑΟΚ θα θελήσει να το σκίσει. Και αν μπορέσει να το καταφέρει, γιατί έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, λοιπόν, πού θα πάτε να κρυφτείτε? Γιατί πού θα πάτε να κρυφτείτε? Εάν θα χάσουμε από τον Άρη, που θα πάμε να κρυφτούμε? Ναι, 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 ναι. Καλά, είσαι εντελώς τρελός. Γιατί είμαι τρελός? Θέμα πρώτον, πιστεύεις ότι ο Άρης, όπως θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ? Θα παίξει και λοιπόν. Μη σου πω και χειρότερο θα είναι. Βρε, δεν τον ενδιαφέρει τον Αριανό το τι θα κάνει με τον Ολυμπιακό? Εγώ 50 χρόνια που βλέπω Άρη από το Χαριλάου για να πάρεις αποτέλεσμα, είτε πάω κλαίγες είτε Ολυμπιακός, σου βγαίνει ψυχή. Είναι έτσι ή όχι? Φίλε μου Γιώργο, ας είναι και Ταύρος, φέτος έτσι. Ο Ταύρος βλέπει το κόκκινο και τρελαίνεται. Ο Αριανός βλέπει το ασπρόμαυρο. Έτσι. Λοιπόν, και τρελαίνεται. Ας παίξουν μπάλα για την ομάδα τους. Δεν με ενδιαφέρει πώς με βλέπουν. Θα πάω μέσα να παίξω μπάλα και όποιος θέλει να κερδίσει. Αυτό το οποίο ξέρω όμως είναι, και τελειώνω γιατί έχω γραμμές, φίλε Πασχάλη, ότι ο Άρης μέσα από το Χαριλάου
για να πάρεις βαθμό είτε εσύ, είτε ο Πέτσινος, είτε ο ΠΑΟΚ, θα του βγει ψυχή. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Ναι. Το τελευταίο και κλείνω, γιατί έχεις ακροατήριο και το σέβομαι. Λοιπόν, αν σε κερδίσει ο Άρης, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος φέτος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Καλά, καλά, λέγεσαι, λοιπόν, λέγε. Πού θα πας να κρυφτείς, εσύ και οι συνοπαδοί σου, θα τα πούμε. Με αυτά που λέτε έφυγες, μέχρι τώρα. Έφυγες, στείλ το να τον Πασχάλιο, άρχισε και χάνεται. Άμα με κερδίσει ο Άρης θα πάω κρυφτώ, γιατί να πάω να κρυφτώ. Άμα παίξει μπάλα και με κερδίσει, ας με κερδίσει. Πρώτη φορά θα με έχει κερδίσει. Ή πρώτη φορά θα τον κερδίσω εγώ, αν τον κερδίσω. Που ο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Άρης. Δηλητηριάζεται τον κόσμο. Ναι, παικτικά είμαστε αντίπαλοι. Γουστάρω να σε σκίσω μες στο Γαριλάου. Γουστάρει να με σκίσεις μες στην Τούμπα. Γουστάρω να δω ματσάρα και θα δω. Αυτή είναι και η χαρά του ποδοσφαίρου. Η ομορφιά, η άγρια. Αυτά τα τοπικά ντέρπι. Από εκεί και πέρα, εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις μεταξύ των σωματείων και θα πρέπει αρχηγενωμένης από τους ηγέτες, που αν θα βρεθούν να φάνε οι τρεις τους μαζί και να ανταλλάξουν απόψεις, που το κάνουν οι εχθροί μεταξύ τους, που σκοτώνονται. Υπάρχουν μέρες που έχουν μια συνθήκη ειρήνης. Καθίστε λίγο να τα πούμε και να δώσετε και το παράδειγμα στον κόσμο. Αλλά όταν δεν μιλάτε μεταξύ σας εσείς, πώς να μιλήσουν μεταξύ τους οι τρελάκηδες. Ορίστε στη γραμμή. Καλό Γεωργάκη. Γεια σου φίλε. Καλώς όρισες παλικάρι μου, Συντριβανίσιος είμαι. Γεια σου ρε φίλε. Καλώς όρισες, καλό χειμώνα, καλή χρονιά, καλή σεζόν, όλα μας τα πω. Να σε καλά. Τι έγινε αυτό το όπλο, είναι το σοβρακότη που μιλούσε πιο μπροστά, που χέστηκε και έφυγε χωρίς να κάνει σέντρα. Τι μιλάει αυτός τώρα. Έλατε. Για ποια ομάδα μιλάει, που παίζει αυτός με τα χωριά και εγώ με τρίβει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, τρίβουν τα μάτια τους για την ομαδάρα μου. Και κάθεται και έχει τουλουμιά στις πίτσες και στις μπύρες. Τι να μας πει τώρα, μωρέ, μιλάει, για δεν τρέπονται κιόλας, σηκώνουν και τα ακουστικό και βγαίνουν στον και αέρα. Βγαίνουν στον αέρα και ο μεγάλος άνθρωπος. Σας δείχνει στη διαιτησία μεγάλος άνθρωπος, δεν ξέρω και πόσο χρονών είναι. Έχω καλά, για τον άλλον τον υπολογίζω περίπου, τον άλλον τον παπά, τον αρχικλέφταρο από την Κατερίνη. Αρχικλέφταρο τίτλο, όχι. Τον πρωταθλητή. Α, μπράβο. Ναι. Καλά δεν τρέπονται, αυτοί κράτος είναι αυτό, πάλι κομμίνι, ο Αρετόπουλος μας έλειπε, ας το βάζω και αυτούς τους πινάκες. Μ' αρέσει που το παρατήρησες και εδώ ήθελα να έστασαι. Ας βάζανε και τον Αρετόπουλο, και τον Ποντίκη, αυτοί όλοι μαζί πάρει πακέτο. Εδώ ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας ότι το σύστημα δείχνει ότι υπάρχει και ζει, και γι' αυτό το λόγο έβαλε τον Κομίνη στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος. Δέστε αυτό δεν που σας... Δεν πρόκειται να σφυρίξει, στον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να σφυρίξει αυτό, να το ξέρεις. Δεν έπρεπε να σφυρίξει, κύριε. Ούτε πρόκειται. Αναστάτωσε το ελληνικό πρωτάθλημα, έγινε αιτία. Ναι. Να γίνουν όσα γίνανε, ναι, με τις ηλίθιες αυτές, τις... Ναι. Δεν μπορώ να μην τις χαρακτηρίσω ενέργειές του. Κατοκύρωσε ένα γκολ, πήγε στην σέντρα και μετά γύρισε πίσω χωρίς λόγο. Έγινε αιτία να μπει ο Σαββίδης μέσα, διακόπηκε το πρωτάθλημα. Γίναμε ξεφτύλα στην Ευρώπη. Τιμωρήθηκε το γήπεδό μου, τιμωρήθηκε ο πρόεδρος, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Πήρε 9 βαθμούς και μου τον βάζεις ρε πρώτη αυτή. Ευχαριστώ πολύ φίλε Συντριβανίσια. Και τιμωρήθηκε. Ναι, ναι. Με συγχωρείς μισό λεπτό. Ναι. Και τιμωρεί και τον εαυτό του και δεν μπαίνει μες στο γήπεδο. Ο άλλος προθές μπήκε μες στο γήπεδο. Η ΟΕΦΑ τι κάνει. Τιμωρημένος πρόεδρος δεν είναι. Θα τον απαγορέψει να παίρνει στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτός που βγήκε σε μιλάει τον πρόεδρο του, τον είδε που μπήκε μες στο γήπεδο. Μαζί με τον άλλο τον παπά, τον Σάβα, τον Θεοδωρίδη. Βάλαν το χέρι τους και στην ΟΕΦΑ για να μας βάλουν κάλπικο. Πες τα, το σέρβο, τον παπά το εκείνον, ναι. Δεν τρέπονται λιγάκι, δεν τρέπονται. Τα κάνουν στην Ελλάδα, τα κάνουν και στην Ευρώπη, έχουν το γιο του Αλουνού εκεί πέρα και βγαίνουν και μας μιλάνε και όλα, ρε, λίγη σύπα δεν έχουν. Γι' αυτό πάνω, σου λέει ο Πασχάλης, δεν είδες τίποτα ακόμα, θα σε κυνηγήσω και τίποτα στην Ελλάδα και στην κάνει Ευρώπη. Από εδώ και πέρα, τα τελευταία τους ήταν ναι. Τα τελευταία τους ήταν, και ο Κομίνης θα πάρει δρόμο, το δεις.
σιγά σιγά όλοι θα πάρουν. Και όσο για το να μην στηρίζετε σε άλλους. Άλλοι συμπολίτες τώρα πήγαμε λέει να κερδίσουμε στο και να ξαναπέσουμε. Εσείς δεν ήσασταν άξιοι να πάτε στη Β' Εθνική ένα πρωτάθλημα. Τέσσερις φορές πέσατε στη Β' Εθνική, ας έρθει το ελληνικού ποδοσφαίρου γενικά. Αυτά για να σου πω. Γεια σου παπά μου. Γεια σου ρε παπά, ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου γλύκα μου. Τι κάνεις? Μια χαρούλα, εσύ τι Εύχομαι κάνεις? Εύχομαι καλή σεζόν ποδοσφαιρική και εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και εγώ εύχομαι να έχουμε την υγεία μας και να καμαρώνουμε τις οικογένειές μας και την καψούρα μας. Ακριβώς. Λοιπόν, ανακαλύπτω τώρα ότι ο Πασχάλης βλέπει όνειρα και ξυπνητός. Μέχρι τώρα έβλεπε στον ύπνο του, τώρα τα βλέπει και στον ξύπνο του. Ναι. Θα μας πούν αν θα παίξουν με καμία σοβαρή ομάδα για να κρίνουν αν όντως είναι ομαδάρα ή όχι. Έλατε. Γιατί με την Κολοπιτινή θα και εγώ θα είμαι ομαδάρα άμα παίξω. Ας με τον Μπαστούνι που είμαι. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά μας δουλεύουν. Ή δουλεύουν τον εαυτό τους. Δηλαδή προσπαθούν οι ίδιοι να παραμυθιαστούν. Τόση σιγουριά πια γιατί παίξανε με την, πώς τη λένε, σιγά τα αυγά τα δίκοκα. Ναι. Εντάξει, δεν τρελαθούμε. Όσο για το αν βάλαν τον διαιτητή, τους διαιτητές αυτές και ξεμύθισαν, αυτό φταίει και η ΠΑΕ μας. Τι κάνει? Ποια είναι η αντίδρασή της? Τι κάνει δηλαδή? Εντάξει, οκ. Okay. Αντί αν αύριο στο βάλουν και στην Τούμπα, οκ. Okay. Εδώ έχει δίκιο ο Πασχάλης. Εδώ έχει δίκιο και φταίει η ΠΑΕ μας. Εντάξει, όσο για τα άλλα, άστος να ονειρεύονται. Δηλαδή ονειρεύεται και ξύπνιος πλέον, είναι δραματική η κατάστασή του. Έχει κάτι με τα όνειρα αυτός. Κάτι έχει με τα όνειρα, δεν ξέρω. Μια ξύπνιος, μια κοιμισμένος, δεν ξέρω. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απαστρελό. Ακριβώς, θα παίξουμε καμιά ζωβαρή ομάδα και θα και να σε μετά. Δούμε και βγαίνει μου λέει ο Κυρκώστας, μου λέει τους είδα λέει και τρόμαξα. Λέω, ναι, τρομάξα με την Κολοπετινίτα. Ναι. Ας παίξουν με την Μπενφίκα, να παίξουν έτσι και να τους βγάλω το καπέλο. Να σε καλά γλυκιά μου, να πάρω για την έγινε, επόμενη γραμμή. Έγινε μωρό μου, έγινε, γεια. Ορίστε, παρακαλώ κύριε μου. Γιώργαρα. Παρακαλώ κύριε μου. Καλώς ήρθες, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το χέλι, το κορμάκι σου, το χελίσιο, το έχεις κάνει καλά μπάνια, ωραία. Έκανα τα μπανάκια μου στα ιερά νερά του Ολύμπου, πήρα τις ανάσεις μου. Μαζί σου η θάλασσα δεν έχει κανένα πρόβλημα Γιώργο, γιατί έτσι κι αλλιώς σαν μπούβουλο ορίσε, οπότε άρα, φίλε, όταν μπαίνω, επειδή το 85% είμαστε νερό, όταν μπαίνω μέσα γίνομαι ένα με το νερό, αφού το 85% είναι νερό, το άλλο λίγο εντάξει και γίνομαι λοιπόν, με το νερό, επικοινωνώ, ορίστε. Γιώργαρα, να έρθουμε επί του θέματος, καταρχήν η λέξη ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όνομα στην Ελλάδα υπόψη. Δηλαδή. Δεν λέγεται πλέον ποδόσφαιρο. Αλλά. Εκλογόσφαιρο. Δηλαδή. Νιά-νιά στα κεραμίδια. Έρχονται εκλογές και βαφτίζουμε και βολεύουμε όλους και όλα. Πάρτε τώρα που προσφέρουμε. Μάλιστα. Αρκεί να μας ψηφίσετε. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο. Θα ψήφιζες κανέναν επειδή πήρε μια απόφαση στο ποδόσφαιρο? Γιατί ενδεχομένως να μας θεωρούν πολύ χαζούς. Και πώς είναι δυνατόν. Τι λες. Ξέρεις πώς θα ψηφίσουν? Επειδή κάνανε χάρες στους συλλόγους, τους χαρίσανε λεφτά, αλλάξαν κανονισμούς, αλλάξαν νόμους, αλλάξαν συνταγματικά τα πάντα, μόνο και μόνο το καθένα να τον βολέψουν. Κάτσε καλά. Από παντού ψάχνουν. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι το άλλο. Γιατί ζορίζεσαι με τον Κομίνη? Υποχρεούνταν ο Μελισσανίδης και οι περί αυτών να το κάνουν, να τον ξαναβάλουν, για να δείξουν ότι δεν έγινε καμία αλλαγή στο ποδόσφαιρο και ότι δεν τους κουνάει κανείς. Το λεκανοπέδιο είναι φαρδί πλατή, βαθύ και μεγάλο. Δεν κινείται. Με τίποτα δεν κινείται. Ξεχάστε τα. Και αν κάποια στιγμή πάλι φτάσουμε στο τέλος δεύτερη, μηχανεύονται από τώρα μαζί με τον άλλον τον Χοντρό συστήματα και μεθόδους πώς θα αρπάξουν αυτή τη φορά ο Χοντρός στο πρωτάθλημα. Πέρυσι ο Χοντρός βοήθησε τον τέτοιο. Αν μην πω τι. Γιατί ακόμα χρωστάει στην ΕΚΟ και παντού εκατομμύρια και το πουλάει. Επομένως, με ξένα λεφτά. Φέτο θα βρουν τον τρόπο να βολέψει ο Μελισσανίδης στο Χοντρό. Να μου το θυμάσαι αυτό. Δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα στην Ελλάδα, αγόρι μου. Έχουμε σκοτώσει προέδρους οι οποίοι ξεκίνησαν να φτιάξουν την Ελλάδα παίρνοντας μέσα από τις αγκαλιές των Τούρκων.
των καθυστερημένων επί 400 χρόνια των Μογγόλων, που όλοι όσοι είχαν μείνει στο ελληνικό εσωτερικό δεν κάνα τίποτα άλλο από το να βιάζονται να γίνουν γεννήσαροι, από το να βιάζονται να ρουφιανεύουν ο ένας τον άλλον. Και κάποια στιγμή βρήκαμε έναν άνθρωπο που πραγματικά ήταν τετράγωνο σε όλα, λογική, δικαιοσύνη, κοινωνία, ανθρωπιά, και μόλις είδαν ότι πάει να χαλάσει η μαγιά των χαμουζίδων, το στείλανε από εκεί που δεν γυρίζουν. Εσύ θέλεις να διώξουν τον Αεκομίνης? Ο Αεκομίνης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ σε καμία περίπτωση όσο ο Μελισσανίδης είναι, κρατάει την κουτάλα και ανακατεύει την κατσαρόλα με τα βρώμικα. Να σε καλά. Yeah. Από πού μας άκουσες, ποιος ήσουν, δεν μας είπες ούτε το όνομα. Ορίστε ο τελευταίος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Εγώ πιστεύω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, μέχρι πριν μερικούς μήνες νομίζω ότι οι δύο ομάδες που πέρυσι το διεκδίκησαν, όλα δείχναν να πούμε ότι θα το διεκδικήσουν και φέτος. Γιατί, για να λέμε τις αλήθειες, τώρα ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ήρθε ο κομικός ο Γκαρσία ήταν για να τον κλαίνει οι ρέγγες, τόσο Όσκαρ. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ήταν ανύπαρτος, με έπαιρνε να παίζει σε άλλες κατηγορίες. Και ο Άρης, ας πούμε, που οι άνθρωποι του για χρόνια πριν να καταντήσει φουκαρά, ενώ, ας πούμε, επέστρεφε, δέχτηκε, ας πούμε, ένα απίστευτο φέση, ας πούμε, ο Καρυπίδης από το Μαρινόπουλο και έδειχνε, ας πούμε, ότι θα είναι άφραγκος. Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ας πούμε, επειδή παρακολουθώ και στοιχηματικές εταιρείες, βλέπω ότι η συνοικογένεια του Ολυμπιακού ταράχθηκε στη θέμελα από την οικογενειακή τραγωδία που χτύπησε το Σοκράτη Κόκαλη, και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντιλήφθηκαν ότι στη ζωή δυστυχώς τα πάντα είναι πολύ μάταια. Και επειδή ήταν μαλωμένοι μεταξύ τους, αντιλήφθηκαν, ας πούμε, ότι νερό και αλάτι και τα λοιπά τα αφήσαν όλα στην άκρη, και πραγματικά μαθαίνουν ότι είναι ορκισμένοι όλοι στην πλευρά του Σοκράτη, ο οποίος βέβαια δεν έχει το κουράγιο να ασχοληθεί με την ομάδα, αλλά όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι ενωμένη δίπλα του. Και όπως λέει και ο Σφακιανάκης, ας πούμε, ότι η αρκούδοντα είναι πληγωμένη, επικίνδυνη, αλλά τον Ολυμπιακό δεν μπορεί πλέον να τον υποτιμήσει κάποιος, είναι ένα πληγωμένο θηρίο. Και ο Μεν Άρης, ο άφραγκος, ας πούμε, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πέτυχε ένα απίστευτο οικονομικό ντύλο Καρυπίδης με ένα κινέζικο κολοσσό, το οποίο, ας πούμε, πραγματικά είναι πραγματικό θηρίο, και πέρα από τις κινήσεις οι οποίες έχει κάνει, αλλά μετά γίνουν και ακόμα πολύ καλύτερες κινήσεις μεταγραφικές, οπότε και τον Άρη δεν μπορεί πλέον να το κλεβάσει κανείς και να τον υποτιμήσει. Άρα από εκεί, ας πούμε, που υπήρχαν δύο ομάδες μακράν δυνατές, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, εγώ βλέπω, δεν θα μου φανεί έκπληξη αν έχουμε και τέσσερις διεκδικητές του πρωταθλήματος. Και όσο πιο πολύ και αν είναι, τόσο καλύτερο είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πούμε. Πιστεύω να συμφωνείς. Όχι, μου, σε άκουσα, Γιωργάκη εσείς, έτσι, ο Οργιάνος. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σε άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, ένα πολύ μεστό λόγο, ένα σοβαρό, ναι, λόγο με επιχειρήματα. Ένα τώρα σε σένα, επειδή είσαι δίκαιος, μιλάω πάντα σοβαρά. Ούτε τσιγκλείς, ούτε τίποτα. Λέω την αλήθεια, να πούμε. Την πραγματικότητα, να πούμε. Αυτός ο οποίος, για να σχολιάσω λίγο τα λεγόμενα, αυτός ο οποίος έχει την αφέλεια να πιστέψει ότι ο Ολυμπιακός, το πληγωμένο θηρίο, όπως είπες, μπορεί να υποτιμηθεί, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι. Εάν πέρσι ο τραγικός περσινός Ολυμπιακός δεν έκανε ο πρόεδρός του το λάθος να διώξει τον προπονητή, το Λεμόνι, ο οποίος παίρνει την ομάδα με 5 βαθμούς πίσω και την πηγαίνει Χριστούγεννα με 2 βαθμούς μπροστά, τον και διώχνει. Και ναι. Λοιπόν, θα είχε πάρει και πέρσι το πρωτάθλημα, πιστεύω. Ναι, ναι. Ή θα το διεκδικούσε μέχρι το τέλος από τον ΠΑΟΚ, γιατί την ΑΕΚ θα την κάνα μια χαψιά. Ήρθε ο άλλος Όσκαρ και διέλυσε, να μην ήταν κομικός Όσκαρ. Έτσι λοιπόν. Αλλά και ότι με πολύ... Δεν τα έχει καλά και Μαρινάκη με τον Κόκαλη, γιατί ήταν παιδί του Κόκαλη ο Λεμόνης. Αλλά σου λέω τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Και αυτό, ναι. Το σχολείο σου του αντιπαρέρχομαι, γιατί είναι σοβαρό, είναι πολύ λυπηρό για έναν άνθρωπο να χάσει το παιδί. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Είσαι δυστυχισμένος, ναι, και εσύ και η οικογένειά σου και η γύρω σου, βγάζεις θλίψεις. Άστο να μην, λοιπόν. Άστο να μην, ναι, δεν είναι. Τα λεφτά και τι γαμώ τα λεφτά όταν έτσι, υπάρχει, έτσι. Τι να σε κάνουν τώρα τα λεφτά. Α, πάνε.
Γιατί απλά τρέχεις με τα λεφτά και χάνεις την οικογένειά σου. Ε, βέβαια, ναι, εντάξει. Και τρέχεις δεξιά-αριστερά να κυριαρχήσεις τον κόσμο όλων και δεν σε φτάνουν αυτά που για να τα φας πρέπει να ζήσεις 10 εκατομμύρια χρόνια και σου φεύγουν τα on the side, η γυναίκα σου, το παιδί σου, η κόρη σου, τον γόνι σου. Όλα είναι μάταια μετά, κατάλαβες, ότι το να μαλώνεις και το να κάνεις, ας πούμε, δεν έχει νόημα να πούμε. Και πάμε στον Άρη. Ναι. Ο οποίος όχι μόνο κάνει μια ομάδα που θέλω να τη δω, αλλά βλέπω φτιάχνει το γήπεδο, φτιάχνει τα αποδυτήρια, δείχνει ένα νοικοκυριό. Μα έγινε ένα μεγάλο deal που δεν το περίμενε κανείς, φίλε μου, με τον Κινέζο, έτσι, ο οποίος δεν είναι επεξεγέλας, είναι πολύ δυνατός. Έχει τα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα, τα ροαγιαλ, ας πούμε, κτλ. Ωραία. Και άλλα προϊόντα, ας πούμε, μαθαίνω, και είναι μεγάλη οικονομική δύναμη. Είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, μακάρι να υπάρξει και δεύτερος και τρίτος στην πόλη μας. Και ο κρατεός Ηρακλής, ο ιστορικός, είναι εδώ. Ναι. Θέλω να δω δυνατό Άρη, θέλω να δω τους παλιούς αγώνες και ήθε οι κρατεοί θεοί να δώσουν την νίκη, ναι, σε αυτόν που θα είναι καλύτερος και πιο τυχερός. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ας πούμε. Αν γνωρίζεις, αν υπάρχει κάποιος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Έλληνας ή ξένος, έτσι στα 90 χρόνια που παίζεται ποδόσφαιρο, το 27-28, που να έχει πάρει πρωτάθλημα με τρεις διαφορετικές ομάδες. Γιατί με δύο ξέρω αρκετούς. Αλλά νομίζω με τρεις δεν υπάρχει κανείς. Έτσι. Δεν ξέρω και ο Κύρκος. Υπάρχει ένας παίκτης όμως φέτος που έχει την ευκαιρία να μείνει στην ιστορία ως ο μοναδικός, ας πούμε, που θα το πετύχει αυτό, και είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ο οποίος δήλωσε συνέντευξη τύπου ότι έχω περιθώριο για ένα ακόμη. Το γνωρίζει και αυτό, ναι, έχει ναι, την ιστορική ευκαιρία να μείνει στην ιστορία. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ δεν πήρε, αλλά πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Πήρε με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και να πούμε ότι... Ναι. Repair Store! Έχει αλλάξει το κινητό σου, το τάμπλετ ή το λάπτοπ σου. Πήγαινε το στους ειδικούς. Θα σας μιλήσω για αυτό το κατάστημα, έχω ιδία γνώση, διότι έτυχε, είχα ένα τηλέφωνο και έχω ένα μυστήριο, το οποίο δεν φόρτιζε. Ρε, το πήγα στον ένα τοπίο, όχι, θα το στείλουμε στην Αθήνα, όχι, το ανταλλακτικό, όχι, αυτό πάω εκεί πέρα. Δημήτρης Κατσούλης, ο ίδιος, σε ένα υπέροχο περιβάλλον, πεντακάθαρο το μαγαζί, κόσμος να περιμένει απ' έξω και γρηγοράδα στο σέρβις και στην εξυπηρέτηση. Μπράβο τους, αυτά τα μαγαζιά θα πάνε μπροστά. Αυτές οι προσπάθειες οι οικογενειακές. Είναι αδερφός του Ζήση του Κατσούλη, που έχει το κτήμα Πτάγραφα στο Χορτιάτι. Φίλος κι αυτός, εξαιρετικός επαγγελματίας. Με εκπληκτικά φαγητά πήγα και έφαγα και γλύφω τα δάχτυλά μου. Πάμε λοιπόν στη Repair Stop. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σύνθετα. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρω επίπεδου επισκευές για όλες τις μάρκες. Επισκευή, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, λάπτοπ και τάμπλετ. Και πού? Εδώ στο κέντρο της πόλης μας, στη θρυλική Βενιζέλου 11, λίγο πάνω από την Τζιμισκή, όπως ανεβαίνεις από την αριστερή μεριά, Βενιζέλου 11, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχεις πρόβλημα με το τάμπλετ σου, έχεις πρόβλημα με το κινητό σου, έχεις πρόβλημα με το λάπτοπ σου. Εδώ είμαστε, οι άνθρωποι σου. Σε περιμένουμε να σου το φτιάξουμε με σίγουρα ανταλλακτικά, με έμπειρους τεχνικούς, γιατί είναι κάτι που το αγαπάμε. Εμένα μου λέγανε πήγαινε άλλαξε το. Λέω ρε φίλε, το αγαπάω, πώς θα το αλλάξω. Το έχω 6-7 χρόνια. Είναι ένα αντικείμενο που το με εξυπηρετεί, που έχω ακούσει καλά νέα, που έχω ακούσει κακά, αυτά και τα λοιπά. Τηλέφωνα μέσα, όπως είναι το έχω μάθει. Το πήγαινα στον έναν, με πήρε 15 ευρώ ένα το παλιό με αυτό να πούμε εκεί πέρα και με κορόιδευε, μου βάλε και μια μπαταρία που δεν φόρτιζε.
Πάω στον άνθρωπο, μου λέει μπαταρία σου, λέει χαλασμένη αυτή. Λέω, μα αφού την έβγαλα από σακούλα, λέει. Α, μου βάζει μια. Και εδώ πέρα που δεν φορτίζει είναι χαλασμένο μέσα όλο το σύστημα. Λέω, κάτι κόλλησε, λέει, βλέπω, λέει. Αυτός είναι να κάνει οξυγονοκόλληση. Άστο, και έλα σε μια ώρα να το πάρεις. Μου το έκανε. Μου το έκανε ο άνθρωπος. Με λίγα χρήματα, σε λίγη ώρα, γιατί το τηλέφωνο είναι κάτι που το χρειάζεσαι, με εξυπηρέτησε με το χαμόγελο, γιατί είμαστε σοβαρό μαγαζί. Γιατί είμαστε επώνυμοι. Repair store. Να πάτε εκεί πέρα στο Δημήτρη. Να σας τα φτιάξει όλα, ό,τι έχετε πάνω στα θέματα. Γρήγορα, απλά, λογικές τιμές, λογικότατες τιμές. Γρηγοράδα στην εξυπηρέτηση. Είναι ωραίοι. Τι ωραίος που είναι ο Δημήτρης ο Κατσούλης. Repair Stop, Βενιζέλο 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-20-61-31 ή 2-3-11-206-1-3-1. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε γραμμή στον αέρα και εγώ κάθομαι. Ορίστε να πάρουμε τη γραμμή, παρακαλώ. Έλα ρε Μποέμ, πού είσαι? Παρακαλώ. Μποέμ. Τι κάνετε, έλα, κύριε μου? Δεν μ' ακούτε? Βέβαια, ανέβασε μου λίγο την... Έτσι βάλε εκεί να φορούν. Τώρα σε δασκαλάκι. Τώρα άρα δασκαλάκι, άνοιξε το λουδιφόνι δασκαλάκι. Είναι... Μεγάλος άνθρωπος είναι. Περιμένει ο δασκαλάκης τώρα, δεν μας ανοίξει, είναι στην Περαία και πίνει ούζα, τσίπουρα ο δασκαλάκι. Α, καλά. Οπότε έχω Γιάννη Ζάτσι εδώ πέρα, τον κούκλο. Α, Γιαννάκη, το Γιαννάκη έχεις, Γιαννάκη ομορφόπεδο, ναι. Το ξέρεις αλλά είσαι ομορφόπεδο. Είμαι κούκλος. Είσαι ομορφόπεδο. Είμαι. Στο λιτό χωρική με έκανες ηλιοθεραπεία. Έκανα τα μπάνια μου. Την κορομπάρα σου εκεί, Τα μπαρμπικιού μου, έβαλα τις μελιτζάνες μου, τις καυτερές, τις πιπεριές. Είχα ένα εκπληκτικό τσιπουρό και μπόρεσα και ήρθα σε επαφή με τα πνεύματα του Ολύμπου και γέμισα το κεφάλι μου με αισιοδοξία. Καρτερικότητα άμα θα χρειαστεί, υπομονή, εργατικότητα, πήρα από τους θεούς, μου δώσανε και μπράβο, πάνω απ' όλα υγεία. Τον Κυρκώστα εκεί τον βρήκες? Κάναμε μια συνάντηση με τον Κυρκώστα, θέλω έτσι, να πω ότι έτσι και μπουν οι Γερμανοί και πέσει πείνα στην Ελλάδα, κατά 2-3 μήνες ο Κυρκώστας τη βγάζει χωρίς να φάει τίποτα. Έχω να τη γάνω εδώ 6-7 χρόνια και βάλει καμιά 40 κιλά από τότε. Παραγγείλαμε εκεί πέρα, είπαμε να παραγγείλουμε, είχε κατσικάκι εκεί και μια ρετσινούλα άσπρη ωραία του Ολύμπου και παρήγγειλε μισό κατσίκι ο Κυρκώστας γιατί αυτή του λέω ρε Κώστα, ποιος το φάει όλο αυτό, λέει εσείς παραγγείλετε το δικό σας, εγώ λέει το δικό μου και το πλάκωσε μισό κατσίκι και το χώρια μια να το ξετίναξε λύσε λόγω του να σε πω κατάβιωσέ με όχι. Ακόμα δεν καταφύσαμε. Από γλυφάδα. Από γλυφάδα ο φίλος μου ο Στέλιος. Δεν τα πάω καλά καθόλου με τις φωνές. Είναι ορισμένοι που τους πιάνουν αμέσως. Τι γίνεται ρε φίλε. Σε περίμενα πώς και πώς να έρθεις αδερφέ. Δεν ήρθα Αθήνα. Κοίταξε. Όχι, σε περίμενα να έρθεις στην εκπομπή εννοώ. Α, στην εκπομπή. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Είναι γιατί να κατέβω ή την άλλη εβδομάδα την παράλληλα θα κατέβω στην Αθήνα μια βόλτα. Θα με πάρεις τηλέφωνο. Θα σε σίγουρα. Πάρω βεβαίως. Το έχω το τηλέφωνο. Αυτό θα σε πάρω που είσαι. Έγινε αδερφέ. Έγινε. Λοιπόν, το άλλο το θέμα να το κοιτάμε. Θα το κοιτάξουμε, είπαμε εντός των ημερών τώρα που κατέβηκα. Ωραία. Είναι εύκολα τα θέματα. Ωραία. Λοιπόν, okay. Καλή αρχή καλή να έχουμε. Νίκη σήμερα, καλή αρχή να έχουμε. Να σε καλά, φίλε Αντρέα. Και χαιρετίσματα εκεί στην. Στέλιο, βρε, τι Αντρέα, στέλιο. Εντάξει, κοντά, δεν είπα. Να βδομενώσω. Αμάν, αμάν. Έγινε γεια στον Άρα, στη θρηλυκή γλυφάδα. Εκεί που υπάρχει η φτώχεια, η μιζέρια και το εργατικό δυναμικό της Αθήνας. Γλυφάδα, τι ωραία που είναι η Γλυφάδα. Να, ωραία η Γλυφάδα. Ορίστε. Χαιρετώ. Ω, καλώς τον αδερφό. Πού είσαι, αδερφέ?
Ποιο μισό κατσίκι, δυο κοκακόλες δεν ήπια. Μετά το κατσίκι, ναι. Ποιο κατσίκι, βρε παπά. Εμένα μου είπανε ότι εσείς οι χοντροί, εσείς οι χοντροί, πριν πάτε σε ένα ραντεβού, πρώτα τρώτε καλά. Και όταν πάτε και θα φάμε, δεν μπορώ, είμαι σε δίαιτα, είμαι σε πρόγραμμα, λέτε. Και έμαθα ότι πριν φύγεις από την Κατερίνη, έφαγε σε μια ψησταριά μισό κατσίκι και ήρθες εκεί. Πολλά μαθαίνεις. Έτσι έχουμε πάθει. Για επειδή σε θέλω και θα κάνω διάλειμμα, να κλείσουμε και να μιλήσουμε λίγο σε 10 λεπτάκια. Ναι. Να πάρω την επόμενη γραμμή. Ορίστε, κύριε μου. Έπεσε. Ορίστε, κύριε μου. 2-31-0-287 και 3-8 με τον κύριο Κώστα θα μιλήσουμε λίγο αργότερα διότι έχουμε θέματα μαζί. Έχουμε να πούμε το όνειρο. Άκου μου λέει, είδα τον Ολυμπιακό και φοβήθηκα. Είμαι κι εγώ άμα ήμουν ΑΕΚ κι εγώ θα φοβόμουν. Αλλά εγώ το βλέπω με άλλα μάτια. Διότι κύριε Κώστα, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Εγώ έχω κουκουβαγίσια μάτια, εκείνα τα αστρόγγυλα. Και το κεφάλι της κουκουβάγιας που γυρίζει σαν τους δαιμονισμένους, εκεί το εξορκιστής που γύριζε το κεφάλι, έτσι σε παρακολουθώ εφέτος. Και εκεί που είδαμε το μάτς γύρω γύρω είχε αεξίδες. Και όταν είπανε κάτι όλοι αεξίδες είμαστε και γύρισα και τον κοίταξα έναν πιτσιρικάρια εκεί πέρα στρατιώτες που ήτανε, μου λέει Παοξίσεις, δεν μιλάω. Γυρίζει τον άλλο, Παοκατζής είναι αυτός. Πάλι δεν μιλάω. Με κοιτάει, του λέω, από πού το κατάλαβες. Μου λέει, από το βλέμμα σου. Του λέω, εντάξει. Και γύρισε από την άλλη μεριά, να μην δώσω συνέχεια. Από το βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα χάρτινη θα το βλέπετε για δεκάδες χρόνια, δεν σας ξεχνάμε. Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή. Ορίστε. Α, δεν πάμε καλά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε το λίμπερο της καρδιάς σας. Το πιο in σταθμό της πόλης αθλητικό. Ακούτε Γιώργο Συρίγο και στα αντέξεις εκπομπής βρίσκεται ο Γιάννης Ζάτσης. Σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στις ομάδες της Μακεδονίας και της πόλης μας καλή επιτυχία. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στην Καλαμαριά, στο Μακεδονικό, στον ΠΑΟ Διοικητηρίου. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εμείς που μεγαλώσαμε στα Μάρμαρα, μέσα στην καρδιά μας έχουμε το τετράφυλλο τριφύλλι του ΠΑΟΔ. Μέσα στο είναι μας, στο DNA μας. Και πάντα παρακολουθούμε αυτή τη θρυλική ομάδα, την πορεία της. 25-8 στις 19 και 15, 7 και 4. Πανετολικός Ατρόμητος Αθηνών. 2-31-0, 2-87-8-8-8. Έχουμε ανοιχτές γραμμές. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Θα μιλήσουμε για το μάτς αυτό, τι πληροφορίες έχουμε, τι εντεκάδα θα κατεβάσει ο Λουτσέσκου. Τι έγινε ρε, 2-31-0 είπαμε, 2-87-8-8-8. Στις 21:30 η χάρτινη πρωταθλήτρια του Λεκανοπεδίου, η ντροπή της προσφυγιάς, η ΑΕΚ του Μελισανίδη θα αγωνιστεί με τον Μπάς Γιάννενα, τον Άγιαξ της Ηπείρου. Και στις 21:30 ο Απόλλωνας Σμύρνης με την ΑΕΚ Λάρισα 1964 του κυρίου Κούγια. Ορίστε στη γραμμή, παρακαλώ. Έλα κύριε Γιώργο. Ω κύριε Κώστα μου, να σου βάλω ένα τραγούδι. Βάλε, αλλά πρωτού πω οτιδήποτε. Ναι. Θα σε συστήσω. Μάλιστα. Να πάρεις μια ωραία, μια εφημερίδα η οποία σήμερα έχει
ένα εκπληκτικό περιοδικό που έχει όλες τις ομάδες και στην τελευταία σελίδα έχει επικεφαλίδα η ενδεκάδα που δεν χάνει τίποτα και έχει την κυρία Μπρίγιοβιτς, την κυρία Βιερίνια, την κυρία Νάτχο και άλλες κυρίες σε εκπληκτικές φωτογραφίες. Επίσης, έχει ποια εφημερίδα είναι αυτή? Live Sport. Live Sport. Εμείς διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τη δικιά μας. Επίσης, εγώ σου λέω είναι Κόλκα Sport. Είναι, τι είναι να κάνω, να βλέπω τις γυναίκες των ανθρώπων? Όχι ρε, είναι μία έκδοση εκπληκτική, έχει μια συνέντευξη του Πέλκα και χαρακτηριστικά λέει εδώ τώρα με λίγες λέξεις. Τον ρωτάνε τον Πέλκα και απαντάει. Ιβάν Σαββίδης, Ευεργέτης, Γιώργος Κούδας, δάσκαλος, Ρασβάν Λουτσέσκου, πειθαρχία, τακτική, πάθος. Αντρέ Βιερίνια, προσωπικότητα, αρχηγός σε όλα. Δημήτρης Λιμνιός, ο καλύτερος πελάτης στο FIFA. Ευθύμης Κουλούρης, κάτι παραπάνω από φίλος. Άμρ Βάρντα, ο μήνας έχει 9. Λεονέλ Μέση, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ο καλύτερος όλων και έχει μια βαρισίμαντη δήλωση στη συνέντευξη. Φέτος ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ποιος θα λέει αυτά? Ο Δημήτρης Πέλκας. Μάλιστα. Λέει τέτοια πράγματα ο Πέλκας. Να το εγώ. Σου τα διάβασα. Που αναφέρθηκε για τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό το Ευεργέτης του ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε. Για τον πρόεδρο. Γιατί δεν είναι. Ευεργέτης. Εάν δεν υπήρχε αυτός... θα ήσασταν σε αυτήν την μοίρα τώρα, σε αυτήν την ευχάριστη θέση μάλλον. Όχι. Τότε. Άλλο ρε παιδί μου, να είναι ένας καλός πρόεδρος και άλλο Ευεργέτης. Μα είναι Ευεργέτης. Ευεργέτης είναι, πάρεις μια, να πας τώρα στα, παίρνεις μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι Ευεργέτης της ομάδος και να το αναγνωρίζει. Δεν είναι Ευεργέτης και δεν αναγνωρίζω τίποτα. Μην είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος, τον οποίον αγαπάμε, μην τον τιμούμε, τον χειροκροτούμε. Μέχρι ανέλαβε μία υπερχρεωμένη ομάδα. Τι είπες ρε. Τι υπερχρεωμένη είπες, ομάδα. Η υπερχρεωμένη και... ομάδα ήταν η ΑΕΚ που έπεσε στην τρίτη εθνική. Ο ΠΑΟΚ χρηστούσε 10 εκατομμύρια. 50 50. Ποια 50 ρε. 50 και πλήρωσε 11. Ποια 50 χρωστούσε? Επειδή από ήταν 45. Επειδή ήταν ευνοϊκή ρύθμιση και καλά έκανε. Γιατί βάζεις 10-20 εκατομμύρια επάνω και δεν βάζεις 45 ήταν. Δεν άντε. ήταν 32. Ήταν 11. Όχι, όχι. Είναι δυνατόν. Ήσουν 10 και χρόνια ήταν παγωμένα τα χρέη. Παγωμένα, ναι. Ναι, παγωμένα. Γιατί να είναι παγωμένα? Και τα δικά μου τα χρέη να μην είναι παγωμένα. Θα σου πω αμέσως γιατί είναι παγωμένα και γιατί τα δικά σου δεν ήταν παγωμένα. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένσταση επί του αριθμού του ποσού που χρωστούσε στα διοικητικά δικαστήρια. Και ο νόμος Ορφανού έλεγε ότι ώσπου να εκδικαστεί η υπόθεση, τα χρέη θα παραμείνουν παγωμένα. Έτσι, και θα κάνουν 10 χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεση. Γιατί δεν ξέρεις τα διοικητικά δικαστήρια πόσα χρόνια κάνουνε. Ναι. Και ήτανε 11 εκατομμύρια. Άντε τα 11 να γίνουν 15. Δηλαδή πόσο τόκο να πληρώσεις? Τα 11 να τα κάνεις 50. Εγώ... Ωραία προπαίδεια, σαν και αυτή που πήρε στους 9 βαθμούς. Εάν ήμουν εγώ ο Φιλέτης, ναι, τα 11 εκατομμύρια σε 10 χρόνια θα γινόταν 111. Μάλιστα. Ναι. Ωραία είστε. Τα ακριβώς. 11, έτσι φυσικά λειτουργούσαν και οι τράπεζες, έτσι κάνατε εσείς τα περασμένα ακριβώς χρόνια και πήρατε την περιουσία ακριβώς του Κοσμάκη. Και... τι και λες, Ευεργέτης, τα 11 που θα γίνουν 100... Ποια προπαίδεια το λέει αυτό? Είτε θέλεις να το παραδεχθείς, είτε δεν θέλεις. Ποια προπαίδεια? Ναι. Η προπαίδεια που λέει ότι έχουν 2% τον μήνα τόκο.
2% αυτό λέει, το μήνα τόκο. Γιατί 24% το μήνα, το χρόνο τόκο. 2% ναι. Το μήνα το 24% και ο χρόνο το τόκο ναι, θερατοκίζεται. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία είστε. Ακριβώς. Τι ωραία είστε. Ακριβώς. Έτσι φάγατε τον ελληνικό λαό. Τώρα, όσαλα, με τα πανωτόκια και τις τράπεζες. Ωραίο όσαλα λογαριασμό φορά. Κάνεις. Όσον αφορά για τους άλλους. Τέτοιο λογαριασμό έκανες και στους 9 βαθμούς που πήρες από τον ΠΑΟ. Χάρτινε. Κάτσε λίγο γιατί έχω μία γραμμή να μην περιμένει ο Ρήφης. Ορίστε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα φίλε μου. Καλησπέρα και στον κύριο Κώστα. Είμαι Μοσκοβίτης και θέλω να κάνουμε μία αντιπαράθεση πολιτισμένη. Άντε να σε δω. Αν το δέχετε. Κύριε Βεβαίως. Κώστα, δέχεσαι πολιτισμένη αυτή. Κύριε Κώστα, να ξέρετε πρώτα απ' όλα σεβασμό στην εμπειρία σας και στην ηλικία σας, αλλά και στο χαρακτήρα σας που είστε ευγενέστατος. Σας παρακολουθώ. Αν και πολλά πράγματα είμαι αντίθετος από αυτά τα οποία εσείς λέτε. Πρώτον. Πολύ σωστά. Ναι, κύριε Κώστα, να εξηγήσω κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος και είναι παράλογο και είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Οι τόκοι υπερημερίας δινόντουσαν, σωστό είναι αυτό που το ακεφάλαιο υπεραυξάνεται, αλλά έδωναν κάτω από το τραπέζι τον ΠΑΟ φορολογικές ενημερωτές η ίδια η πολιτεία για τους λόγους τους οποίους αυτή τότε γνώριζε και ήθελε και τα φορτώναν και έρχεται ο Σαββίδης και λέει κύριοι, μια ομάδα χρεωμένη, πώς της δίνατε φορολογική ενημέρωση και την χρεώνατε, πώς της δίνατε φορολογική ενημέρωση του ΙΚΑ. Αυτούς τους τόκους γνώση δική σας υπεφορτωθήκα και φτάσα στα 36 στα 40 εκατομμύρια. Εγώ θα πληρώσω το κεφάλαιο σύν τους νόμιμους τόκους που ήταν 780 χιλιάρικα. Σύνολο δηλαδή 11.680. Αυτά κύριε Κώστα προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν κύριε Κώστα, οι ομάδες ιστορικές, γιατί εγώ έζησα και 30 και μεγάλος στην Αθήνα. Να σας πω και την νοοτροπία. Οι ιστορικές ομάδες ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος, τον οποίο μετά το ΠΑΟΚ το σέβομαι. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Τι βίωσα μέσα στα γήπεδα. Θύρα 13, θύρα 7. Με που πάω από τη φανέλα και δεν με ενοχλούσε κανένας. Μα κανένας. Λοιπόν, και θύρα 21. Το χειρότερο από όλα που συνάντησα ήταν στη θύρα 21. Και όχι στη 13 ούτε στην 7. Έτυχε. Το θεωρώ τυχαίο το γεγονός κύριε Κώστα. Όμως εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι ίδιοι τους το γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα λέει περίπου το 0-1 της Μαλίν που κερδίσαμε την ομάδα που είχε πάρει πριν κανένα χρόνο το κύπελλο UEFA σκούζανε μες στο ΆΚΑ και λέγανε αυτή η ομάδα δεν παίζεται. Αν είχαν λεφτά αυτοί θα μας είχαν σμπαραλιάσει. Αυτό το ξέρω ότι υπάρχει και σήμερα Κώστα. Και πώς το δέχεται σήμερα αυτός ο οπαδός να λέγεται πρωταθλητής στα χαρτιά κυριολεκτικά. Να παίζεις με λιμά κύριε Κώστα, αλήθειες λέω, και εγώ να παίζω με βουνά και εσύ να παίρνεις 100% τα 15 εκατομμύρια ευρώ πάτα και τα 25 που σε χορηγεί η πολιτεία να κάνεις γήπεδο τζαμπέ που λιμοκτονεί ο λαός και εγώ να πληρώνω τα μαλοκέφαλά μου γιατί δεν έχω έναν αντιπάλαιο να χάσει το δρόμο και να μην μπορεί να βρεθεί στο δικαστήριο. Γιατί είμαι ο ΠΑΟΚ ο Βορελαδίτης, γιατί είμαι ο ΠΑΟΚ ο Μέγας. Σ' ακούω κύριε Κώστα με πολύ ευλάβεια. Λοιπόν, απαντώ. Πρώτον και κύριον, το μεγαλύτερο λάθος της πολιτείας ήταν που οι ΠΑΕ σαν ανώνυμες εταιρείες δεν έπρεπε να υπάγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού και να έχουν ευεργετικές συμπεριφορές, αλλά όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες έπρεπε να υπάγονται στο Υπουργείο Εμπορίου και να υφίστανται τις ίδιες διαδικασίες με αυτές που επιβάλλει το Υπουργείο Εμπορίου. Αλλά από εκεί ξεκίνησε το λάθος. Δεύτερον, σωστό. Η ΑΕΚ τον καιρό που ήτανε αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε, που για μένα αυτό είναι κόλαφος και το καταδίκασα πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο και με τον εδώ πρόεδρο στην Κατερίνη του συνδέσμου της ΣΑΕΚ. Έτσι είναι, σε συγχαίρω γι' αυτό. Αμαυρώνεις την ιστορία μιας τεράστιας ομάδας
κύριε Τάδε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, εγώ σας άκουσα με προσοχή. Ναι, δεν είπε λοιπόν, τίποτα άνθρωπος. Είδα τον πρόεδρο, εδώ στην Κατερίνη του συνδέσμου της ΣΑΕΚ και του είπα, αποτελεί κόλαφο και γράφεται με μαύρα γράμματα η απόφαση αυτή που τη δείξαν την ομάδα στη γάμα κατηγορία και όσα αυτή η ομάδα είναι στη γάμα κατηγορία εγώ πάβω να ασχολούμαι με αυτήν την ομάδα. Όταν θα ανέβει στην μεγάλη κατηγορία θα την υποστηρίζω και διαχωρίζω. Δεν είμαι ούτε φίλαθλος ούτε οπαδός της ΑΕΚ. Είμαι απλώς υποστηρικτής. Είμαι οπαδός μόνο του Πιερικού. Και αυτό το διευκρινίζω. Και παρεξηγήθηκε, ότι μια και παρεξηγήθηκε εδώ ο πρόεδρος και μου είπε ότι δεν είσαι έξις. Λέω, του λέω είσαι πολύ μικρός γιατί ήσουν αγέννητος όταν εγώ ήμουν έξις. Και έκλεισε εκεί. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω και ξαναλέω, στιγματίζω την απόφαση αυτή που πήρανε. Και είναι ντροπή για την ιστορία αυτού του συλλόγου, αυτό που έγινε. Για κύριε Κώστα, να κάνω μία παρένθεση, μου επιτρέπεις. Να πάρουμε και παρακαλώ την άλλη γραμμή, να μην περιμένει, μια και βλέπω ότι τραβάει συζήτηση. Ορίστε. Έπεσε η γραμμή άλλη. Ορίστε. Ναι. Την παρέμβαση, ακούω την παρέμβαση. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω τον κύριο Κώστα, αν θυμάται, τον τερματοφύλακα του Πιερικού, τον Παρουσιάδη. Το Στάφη. Είναι από τη Σφενδάμη. Είναι από τη Σφενδάμη, ένα χωριό της Πιερίας και υπάλληλος της ΔΕΗ ήτανε. Λοιπόν, να σε υπενθυμίσω ότι τον καιρό που έπαιζε ο Παρουσιάδης στον Πιερικό, εγώ ήμουν στον Πανδραμαϊκό επί της Ρίκους τότε, ακόμα δεν είχα παίξει. Ο Στάθης ο Παρουσιάδης. Ναι, ο λίγο ψιλογεματούλης που ήταν. Ναι, θηρίο. Δεν ήταν δηλαδή έτσι, είχε λίγο ψηλό. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων το ανέβρα γιατί ο Πιερικός είχε πολύ καλή ομάδα, το θυμάμαι. Πάρα πολύ καλή ομάδα και μετά από κανένα δύο χρόνια ανέβηκε και στην Άλφα Αθηνική. Και έφερε και ένα πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Τέλος πάντων. Εκεί ήταν λοιπόν η δεύτερη καριέρα. Η πρώτη καριέρα ήταν 62-63. Ναι, τη δεύτερη φορά που ανέβηκε. Τη δεύτερη φορά. Ναι. Απλά κύριε Κώστα ήθελα να πω και τον κύριο Γιώργο που μας ακούει ότι εν γέννη εγώ φώναζα και έλεγα όλες δεκαετίες ολόκληρες, 5 δεκαετίες συναπτές, κύριοι είστε πολύ τυχεροί διότι έχετε και τα λεφτά, έχετε και το σύστημα από πίσω σας και εγώ παλεύω μόνος μου, μόνο με το λαό μου και όχι μόνο λέω από τις κατακλοπές που έγιναν πολύ παλιότερα, όχι μόνο λέω δεν αδυνάτησα, δυναμώθηκα για να φτάλει και ο λαός μου υπερπλή. Ναι. Λοιπόν, ένα μοναδικό στοιχείο παγκόσμιο. Και να πω όταν θα έρθει η ώρα να έρχω έναν επενδυτή που θα δείτε το πραγματικό μέγεθος του ΠΑΟΚ. Και από εδώ και πέρα, κύριε Κώστα, πίστεψε με ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα που θα το πάρει ο ΠΑΟΚ περπατητά να το ξέρουν όλοι, όσες παγίδες και να στήσουν, γιατί είναι τέτοια η διαφορά, να ετοιμαστεί όλος ο κόσμος να δει κάτι πολύ καλό από μια ομάδα σε αυτή τη χώρα που θα το είχε κάνει εδώ και δεκαετίες. Ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου κύριε Κώστα, Μοσχοβίτης σας το υπενθυμίζει, να το δείτε και να το ζήσετε και εσείς μαζί μας. Καλή σας, καλό απόγευμα και σε ένα λοιπόν, και τον κύριο Γιώργο λοιπόν, και ευχαριστώ. Κλείνοντας, σου λέω κάτι. Ναι. Εγώ, επειδή τις είδα όλες τις ομάδες, με ξάφνιασε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένες να δεις τον Ολυμπιακό. Τι περίμενε. Με ξάφνιασε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, επίσης, σιγά Γιώργο, λοιπόν, θα πω ότι με ξάφνιασε ο Ολυμπιακός και θεωρώ ότι... Ο Μοσχοβίτης σας κλείσει, εντάξει, μιλήσαμε, φτάνει. Ναι. Και θεωρώ... Γεια χαρά σου, γεια σου φίλε μου. Ναι. Έγινε, χαιρετώ. Έγινε. Έλα για. Κώστα, σε ακούω. Θεωρώ ότι ξεκινάνε και οι τρεις ομάδες αυτές από την ίδια αφετηρία. Ο χρόνος θα δείξει
Κάτσε, και όποιος έχει την καλύτερη ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Ρε Κώστα μου, ρε χρυσέ μου κύριε Κώστα. Πέρσι η ΑΕΚ παίρνοντας πέναλτι έξω από τις περιοχές, κερδίζοντας δύο φορές τον Ολυμπιακό με ανατροπές τρεις που... φορές τον κέρδισε. Τρεις θέλεις. Ναι, τρεις. Όχι θέλω, τρεις τον κέρδισε. Την πρώτη το από 2-0 που το γύρισε 3-2 και γίνανε τα επεισόδια που πέσανε, που σταμάτησε ο αγώνας και τα λοιπά. Στο γιατί δεύτερο πάλι επεισόδια? Το ίδιο, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εσείς θα κάνατε τα επεισόδια, τι γιατί να γίνουν επεισόδια. Γιατί να γίνουν επεισόδια. Ποιος έσπασε τα μάξια απ' έξω, εγώ. Δηλαδή τους κερδίσαμε και κάναμε επεισόδια. Βέβαια. Μπράβο. Γιατί ήταν αυτοί που δεν μπορέσαν να μπουν μέσα, βγήκαν απ' έξω και τα σπάζανε. Γιατί έκανε 2-0 η ΑΕΚ. Και βάζεις την ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Βάζεις την ΑΕΚ στην ίδια κατηγορία. Θέλω να σου πω κάτι. Όταν ο Κοσκοτάς έκανε την απάτη και έβαλε 15 δισεκατομμύρια μέσα την τράπεζα της, της ναι, Κρήτης, ναι, τα οποία χρεώθηκε μετά ο Ολυμπιακός και τα πλήρωσε μέσα σε μια 15ετία, 12 χρόνια νομίζω, ο Σοκράτης ο Κόκαλης, του βάλαν κανέναν ντοκό. Όταν βγήκε η κυβέρνηση της αριστεράς, του κυρίου Τσίπρα, και έκανε τις 120 δόσεις για όλες τις επιχειρήσεις και για όλα τα νοικοκυριά, η οποία ξανάγινε, την έκανε στο ΟΤΕ, την έκανε στην ίδρυυση, την έκανε στη ΔΕΗ 36 δόσεις. Οι δόσεις γίνανε πλέον μια συνήθεια στον Έλληνα που περνούσε άσχημα. Ωραία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και θέμα μέσα, γιατί... Μισό λεπτό να τελειώσω. Και μέσα σε όλες αυτές τις διατάξεις μπήκε και ο ΠΑΟΚ και πλήρωσε αυτά που χρωστούσε. Μπορεί, καλά έκανε. Γιατί δεν παίρνετε κι εσείς σε αυτές τις 120 δόσεις να πληρώσετε τον κόσμο? Δεν σου είπα ότι το καταδίκασα. Και επειδή το καταδίκασες δηλαδή... Και δύο χρόνια πήγες, έγινε η ΑΕΚ, έγινε αιτία να κοπεί μια ολόκληρη κατηγορία, η τέταρτη κατηγορία, και να γίνουν τρεις κατηγορίες για να μπορέσει να κερδίσει ένα χρόνο. Και λες, εντάξει, όσο είναι και εγώ, εντάξει, τους καταδικάσω. Προηγήθηκαν άλλες ομάδες πιο μπροστά. Τώρα που βγήκαμε, τα ξεχνάμε αυτά τα παλιά. Όχι, δεν ξεχνάμε τίποτα. Α, δεν ξεχνάτε τίποτα. Προηγήθηκαν άλλες ομάδες που βαρέσαν κανόνι. Ποιες. Ο εξής ένας. Ο Ηρακλής. Ένας Ηρακλής που του λείπε ένα χαρτί πέρσι και το ρίξανε... Μισό λεπτό να τελειώσω. Και το ρίξανε κατηγορία τους ανθρώπους και ακόμα τρέχουνε. Που πανάξια μέσα στο χορτάρι πήρε. Αλλά αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς. Το παράπονο αυτουνούς. Το παράπονο αυτουνού που μέσα στο χορτάρι κερδίζει το βαθμό και έρχεται το κράτος και του παίρνει το ψωμί μέσα από το στόμα. Ο νέος Πανιόνιος Αχιλέα Μπέου. Ναι. Που ο Σταματελάτος διευθυντής της τράπεζας πήγε φυλακή και, σαν πρόεδρος του Πανιονιού και πέθανε λίγα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, κλέψανε... ο νέος Πανιόνιος. Η Χαλκιδόνα με τον Ατρόμητο που κάναν νέα ομάδα. Καλά ρε, βάζεις στο ίδιο, λοιπόν, στο ίδιο ζύγι το ψωμί που έκλεψε ο Γιάννης Αγιάννης με την λέλαπα της ΑΕΚ που έβαλε μισό δισεκατομμύριο το ελληνικό λαό μέσα. Είναι 175 εκατομμύρια ευρώ. 175 εκατομμύρια λοιπόν, ευρώ χωρίς προσαυξήσεις. 175 εκατομμύρια ευρώ και τη και μία φορά. Τη μία φορά. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι το καταδίκασα και το θεωρώ πράξη ντροπής. Τη μία. Τι να σου πω τώρα. Τη μία φορά. Τη δεύτερη. Ποια μία. Μία επί Νικολαίδη και μία μετά. Μία φορά έπεσε στην γάμα κατηγορία. Ναι, αλλά και μία φορά της χαριστήκανε τα χρέη τότε που άργησε να πάει ο εισαγγελέας.
συνολικά βγήκαν όλα αυτά. Όχι, δεν είναι συνολικά, είναι 140 και 170. Συνολικά, γιατί βγήκε εκεί ο Νικολαίδης, εγώ δεν πληρώνω το ΙΚΑ, εγώ θα κάνω μεταγραφές. Ναι. Αφού όμως η ΑΕΚ είχε ενταχθεί σε ένα νόμο που σβηστήκαν όλα τα χρέη της. Ήταν η δεύτερη φορά επί Νικολαίδη. Ναι, μπρε, τα έχουμε καταδικάσει αυτά. Το χάρτινο, το πρωτάθλημα το καταδικάζεις. Εγώ έπαψα να ασχολούμαι με την ΑΕΚ σε εκείνη την διετία. Α, οπότε τώρα... τώρα... Και με παρεξήγησε ο άλλος, ο πρόεδρος ο εδώ. Καλά το... Μου είπε δεν είσαι οπαδός της ΑΕΚ. Είναι άλοθη. Καλά κάνω και δεν είμαι. Είναι άλοθη αυτό. Εγώ ομάδα που πέφτει στη γάμα κατηγορία δεν θέλω να την ακούω, το λέω. Τι άλλο να σου πω από εκεί και πέρα. Άστε. Τα περσινά τα χάλια δεν έχεις να πεις κάτι. Πέρσι η ομάδα της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο γύρο φυσικό ήταν να υποστεί μια κάμψη. Γιατί έπαιζε σε τρεις διοργανώσεις. Και δεν πάει να παίξει σε 13. Θα αρπάξει το αλουνού το ψωμί επειδή έπαιζε σε τρεις διοργανώσεις. Ας έπαιζε σε δύο. Πώς θα γίνει. Αλλά την αξία σου την είδε στο τελικό. Εκεί φάνηκε. Ο Ολυμπιακός έστησε. Άσε τα παραμύθια. Άντε βρε παραμύθια, χάρτινε. Ο Ολυμπιακός έστησε. Χάρτινε. Ναι, ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό έφαγε στήσιμο. Χάρτινε. Έχουμε γραμμή. Άντε τώρα. Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να επανέρχομαι στα ίδια και στα ίδια. Έχει. Γιατί τα ίδια και τα ίδια είναι οι βρωμιάζοι περσινές. Και εμένα δεν μ' αρέσει άμα είχα κάνει κι εγώ τα ίδια. Έχει κουράσει το θέμα πλέον. Όχι, δεν θα κουράσει, θα το εντάξει, ακούτε όσο υπάρχουν παοξίδες. Όπου πάτε θα βλέπετε το πρόσωπό μας άγριο και τα μάτια μας επάνω σας άγρια. Εντάξει, εσείς κοιτάξτε να τα βάλετε με τον Ολυμπιακό πρώτα και μετά με τον Άρη, γιατί αυτούς έχετε φανατικούς αντιπάλους. Αυτούς, με αυτούς θα τα βάλουμε. Εσάς δεν σας βλέπουμε, δεν υπάρχετε. Είστε ένα μηδέν, είστε αόρατοι. Με τον Άρη, τον Άρη και τον Ολυμπιακό, με αυτούς θα παλέψω. Και όπου σε βρίσκω, ό,τι σε έκανα στο ΟΑΚΑ και τέταρτη αγωνιστική, θυμίσουμε. Με την τελευταία νίκη σε ξένη ομάδα κατέριψε ένα ιστορικό ρεκόρ με 13 συνεχόμενες με 13 συνεχόμενους αγώνες στην Ευρώπη αίτητη. Είναι ρεκόρ ακατάρριπτο πλέον. Κώστα. Και σε ομίλους με Ρεάλ, σε πρωταθλητριών, με Ρεάλ, με Ρώμα, με Γκένκ, 6 αγώνες. Άντε παίξε με τις καφετέρειες που παίζεις και μην λες τέτοια ονόματα. Από εδώ και πέρα ένας βόθρος σας περιμένει και θα το δείτε. Εγώ θα μπω στους ομίλους του Champions League αποκλείοντας την... Καφετέρειες. Καφετέρειες. Δυο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ναι, καλά. Διότι είσαι και άσχετος. Το 40. Είσαι ανίδεος. Του 40. Και τη βιντεότον. Αυτή η βιντεότον η οποία βιντεότον απέκρισε την πρωταθλήτρια Σουηδίας, που η Σουηδία έπαιξε παγκόσμιο κύπελο και εσύ απουσίαζες σαν χώρα, και την πρωταθλήτρια επί 5 συνεχή χρόνια Λουντογκόρετς Βουλγαρίας, η οποία επί 2 χρόνια συναπτά έπαιζε στους ομίλους. Εγώ αυτό που είδα... Όταν τις βγάζεις, κοιτάξε με μένα μιλάς. Ναι, παπά, ναι, ναι, με μένα μιλάς. Ναι. Δεν μιλάς με τα ταγκαλάκια. Καλά, εσύ είσαι ανεβασμένος. Ναι, με μένα μιλάς. Είσαι ανεβασμένος είσαι εσύ. Ακριβώς και είμαι. Τα καλάκια είναι. Άντε πάνε, μπες σε καμιά γούρνα να κρυφτείς. Κλεφτρώνει. Ποδοσφαιρικό κλεφτρώνει. Ποδοσφαιρικό κλεφτρώνει.
να... Βγήκε ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ βγήκε η πιο αγαπητή ομάδα της Ελλάδος σε μεγάλη εταιρεία που έκανε δημοσκόπηση και ξέρεις γιατί. Για αυτά που τις κάρατε πέρσι. Λοιπόν, εσύ και οι Ολυμπιακοί, βρώμικοι, που θα μου λοιπόν, πεις εμένα, βγήκα και παίζω με τους γίγαντες, με τη Βασιλεία, με τη Μόσχα, με την Μπενφίκα, τους αετούς της Λισαβόνας και πες με τους Βούλγαρους και τους Σουηδούς και μιλάς, κόφτον, που μιλάει. Με κάνεις και γελάω. Πουλάκι μου, σε κάνω και γελάς. Χοντρέ, πάχινε, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε ο επόμενος, καλώς το να. Σταύρος του Μανίδης από Νέα Υόρκη. Γεια σου ρε Σταύρε, ομορφόπεδο. Παντού είμαστε. Μιλιούνια, παντού είμαστε. Ναι, πες να τα ακούει. Πάγινε ο Κυρκώστας, έγινε 90 κιλά, 95. Θα συγκρίνει τώρα τη Celtic και το βίντεο κλαμπ που παίζανε με την Μπενφίκα και την Σπόρτακ Μόσχας και τη Βασιλεία. Για όνομα του Θεού. Είναι και ένας άνθρωπος που είναι ηλικιωμένος, που έχει γνώση για πράγματα που τα λέει και τα πιστεύει κιόλας. Έλα ρε Σταύρο. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά θα τα λέμε. Γιώργη, θα τα λέμε στα εγγόνια μας, στα παιδιά μας, τι κλέφτες είναι. Έτσι. Εγώ να σε πω κάτι, Γιώργη. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον χωνεύω με τίποτα. Ποτέ δεν τον υποστηρίζω στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, πουθενά. Όποιος έπαιζε τον Ολυμπιακό ήμαν αυτή η ομάδα. Η ΑΕΚ την υποστήριζα, τη συμπαθούσα. Εντάξει, ήταν, ξέρεις, λέω Ευρώπη να την υποστηρίζω. Τώρα έχει ανέβει από πάνω στη λίστα μου η πιο αχώνευτη ομάδα. Έχουν πρόεδρο που καταδικάστηκε για φυλακή και είναι έξω. Και δεν φαίνεται πουθενά στα χαρτιά, Γιώργο, ότι είναι πρόεδρος αυτός ο άνθρωπος. Όχι, έτσι. Αλλά πρόεδρος. Κόβει και ράβει. Έχει άλλο. Κόβει και ράβει όμως, ναι. Έτσι. Πηγαίνει στη ΣΚΕΤ, κάνει συναντήσεις με διαιτητές. Θα μας πει τώρα ο κύριος. Πώς τον λένε το κύριο Κώστα? Κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας, ότι μας το έκλεψε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Έφυγε ο Πόντιος, μαχαίρωσε τον Πόντιο τον δικό μας στην πλάτη και πήγε με τους άλλους. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι... Έφαγες σουβλιά, να πούμε, από χέρι που σε χάιδευε. Τους είχαμε δίπλα μας, πάμε να καθαρίσουμε μαζί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πού ήταν η συμπαράστασή τους όταν πάθαμε αυτό που πάθαμε τον Ολυμπιακό? Να βγει και να πει καθίστε καλά ρε, παίξτε μπάλα εκεί πέρα. Προπέρσι που δεν κατεβήκαμε στο κύπελο, έπρεπε άμα ήταν με εμάς να τον πει... Δεν κατεβαίνω κι εγώ ρε μάγκε στο κύπελο. Μα έτσι είπανε, δεν κατεβαίνω κι εγώ. Και μετά 5 μέρες τη γύρισε. Λέει να λέει να κατέβουμε, λέει, γιατί θα παίξω τελικό και ξέρω εγώ. Και τον άφησε Γιώργη μόνο το Σακί, έπρεπε να τη σεκουλευτεί ο πρόεδρος. Αλλά ξέρεις που έπρεπε να τη σεκουλευτεί ο πρόεδρος ο δικός μας? Στο Βόλο που τον έλεγε, τον φώναζε να κάτσει δίπλα του και δεν κατέβαινε να πάει δίπλα του να κάτσει. Εκεί έπρεπε να πάρει πρέφα ότι αυτός ούτε στα μάτια δεν μπορούσε να τον κοιτάξει το Σαββίδη. Κατάλαβες, γιατί ξέρει ότι την έφερε. Έτσι ακριβώς. Θυμάσαι τι είπε ο Scarface, Γιώργη? Ο Scarface, το έργο Scarface, το είδες? Το Αλπατσίνο. Όχι. Να το δεις, είναι εργάρα είναι. Λέει, το μόνο πράγμα που έχω στον κόσμο είναι τα κάκαλα και η λέξη μου. Αυτό που λέω. Κατάλαβες. Και αυτά και τα δύο δεν τα έχει ο πρόεδρος ή η κατούλα του. Ενώ ο Ιβάν τα έχει. Ο Ιβάν είναι καθαρός άνθρωπος. Τρανάν είναι. Και από πίσω είμαστε εμείς εκατομμύρια. Και εκατομμύρια και πληθαίνουν κάθε μέρα εδώ πέρα. Ο σύνδεσμος μας έχει κόσμο από παντού, από Γερμανία, από Ελλάδα, από Αυστραλία. Ήρθανε παιδιά, από πού δεν ήρθανε. Να σε καλά, Σταύρο μου, να πάρουμε για την επόμενη γραμμή για να κάνουμε διάλειμμα. Ορίστε. Βάλε το τραγούδι του κυρίου Κώστα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας. Repair Store. Έχει χαλάσει το κινητό, το tablet ή το λάπτοπ σου? Πήγαινε τα στους ειδικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρω επίπεδο επισκευές για όλες τις μάρκες. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, tablet και λάπτοπ. Βελιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
2-3-11-206-131. Ο Γιωργάρας πυροβολεί. Τα πράγματα στη θέση τους, λέει το ΠΑΟΚ 24, φρόντισε να βάλει ο Γιώργος Σαββίδης εν όψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο γιος του μεγαλομετόχου στάθηκε έμεσα στα γεγονότα που σημάδευσαν πέρυσι το πρωτάθλημα, σημειώνοντας μέσω του Instagram. Το πρωτάθλημα ξεκινάει. Παράκληση. Για όσες ομάδες δεν θα θελήσουν να αγωνιστούν στην Τούμπα, για οποιοδήποτε λόγο παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα. Αυτά είναι για τους φίλους του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που τόσο μπαμπέσικα πέρσι γίνανε αιτία να χάσει το πρωτάθλημα η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ. Ορίστε στη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Από τα Κυτριρόμαυρα. Λιτοχωρινά ύδατα. Κυτριρόμαυρο Κοπεχάγη. Από την γυρίσαμε κιόλας, κύριε. Όχι, όχι, αλλά η Κοπεχάγη είναι Κυτριρόμαυρο, δεν ξέρω να το πω. Πρώτα-πρώτα τις θερμές μας ευχές για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, εκεί που πραγματικά δεν έπρεπε να φύγει ποτέ το θρυλικό. Ο σωματείο του Άρη, ο συμπολίτης, ο μεγάλος αντίπαλος ποδοσφαιρικά των δύο άλλων μεγάλων ομάδων. Καλώς ήρθατε, κύριοι, εκεί που σας περίμενε η θέση που σας ανοίγει και ευχόμαστε εμείς, οι απλοί φίλαθλοι, εγώ και σαν οπαδός του ΠΑΟΔ που είμαι, σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μέσα σε αυτούς και στον Άρη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι και καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Και να περιμένουμε και την Ηρακλή να γίνει 30 πάλι όπως ήταν παλιά. Για να δυσκολεύουμε λίγο και τους νότιους αντιπάλους που τους έχουμε. Πολύ, όχι λίγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσουν ηθικός αυτοργός να γνωρίσω και τον κύριο Κώστα Μπουκουτά. Ναι. Ο οποίος ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Παρόλο που διαφωνούμε σε πολλά, συμφωνούμε σε πολλά περισσότερα. Και συνεχίζω και είμαι εγώ στους πρόποδες του Ολύμπου, που έχει έναν υπέροχο καιρό, ένα υπέροχο αεράκι δροσερό, και δεν θέλω να φύγω από εδώ με τίποτα και ποτέ. Μέχρι πότε θα κάτσεις, γιατί έχω στο μυαλό μου μία ακόμα συνάντηση μαζί σου και το φίλο τον Γιώργο που είχες, εκείνο το ξέρω, τον κύριο. Τον Γιώργο τα Σέρβια της Κοζάνης. Ναι. Εκείνος θα είναι εδώ πέρα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 100%. Εγώ μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου μάμο θα είμαι. Μάλιστα. Οπότε ρύθμισε το. Έβαλα τη συνταγή που έδωσε στον κύριο Κώστα. Το τραγούδι. Κώστα ξέρει καλά και δεν σε πιστεύει ότι έκανα κάτι τέτοιο. Τώρα πιστεύεις ότι έφαγε μισό κατσίκι πριν έρθει στο ραντεβού? Αποκλείεται. Έτσι με είπανε φίλοι από την Κατερίνη. Αποκλείεται, ψεύτες. Παπάδες σαν εσένα τα γι' αυτό. Καλά, εκείνη η κιλάρα τώρα είναι δυνατόν με δύο κοκακόλες τόση ώρα και να μην δαγκάσει άνθρωπο? Έλατε. Αφού οι χοντροί ξέρεις, άμα δεν φάνε μια φορά κάθε δύο ώρες έτσι ένα καλό, αυτό δεν την αντέχουν. Εντάξει, τώρα τι κάποια κιλά παραπάνω το ξέρει ο ίδιος. Σίγουρα κάνει κάποιες προσπάθειες να κάνεις κάποια κιλά, φαντάζομαι. Εγώ τον έδωσα τη συνταγή που μου είπες τραγουδιστικά, ναι, και θα την ξαναβάλω κιόλας, γιατί πάγινε. Μάλιστα. Πολύ, εγώ το είχα να το δω χρόνια. Ήταν, ναι, πιο στυλάτος ο κύριος. Αλλά έχει αρχοντιά όμως, έχει αρχοντιά, έτσι, Ανδρέα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό έχει γεγονός. Αλμπενή. Έχει κυμπαρλίκι. Κυμπαρλίκι. Να σε καλά, Ανδρέα μου, χαιρετίσματα εκεί στο θρηλυκό λιτόχωρο. Ορίστε η επόμενη γραμμή, παρακαλώ, κύριε μου. Πολύ καλησπέρα. Καλώς το να. Πασχάλης, φίλος Γαϊτατζησάκη. Γεια σου ρε Πασχάλη, λεβεντή, ομορφό παιδό. Τι κάνεις, είμαι πάνω σε ένα μηχανάκι τώρα και θαυμάζεις αυτά για να πάρω να κάνω μια ραδιοφωνική παρέμβαση. Καλά έκανες. Έχω πιει και ένα μουζάκι και ελπίζω να δεχτείς λίγο την κριτική μου. Βεβαίως. Ομολογώ ότι πριν ένα τέταρτο, όταν αναφέρθηκε ο χαρακτηρισμός Ευεργέτης για τον Ιβάν Σαββίδη, λίγο έτσι θύμησες. Τελεία εδώ, άνω τελεία. Άσε με να ολοκληρώσω λίγο, ναι, και τη σκέψη μου και θα μπορείς να παρέμβεις. Είναι γενικά γνωστό ότι υπάρχει μια μικρή μερίδα του ΠΑΟΚ, η οποία ανήκει είτε στον αντιξουσιαστικό χώρο, είτε στον άκρο δεξιό χώρο,
τέλος πάντων, καταλαβαίνεις που θέλω να καταλήξω. Είτε στο μαναβίσιο χώρο, η οποία δεν έχει αγαπήσει και δεν πρόκειται να αγαπήσει ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και όσο πιο εγκαίρως την παραδεχτούμε και ραδιοφωνικά και στη συνείδησή μας, τόσο καλύτερο είναι για το σύλλογο. Anyway, συνεχίζω, δεν τελείωσα, ναι, δεν τελείωσα, ναι, θα ολοκληρώσω λίγο. Ναι, ναι. Παρατηρώ λοιπόν και σένα, ακτινογραφώντας, επειδή ακούω πολύ ραδιόφωνο και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέγω εκπομπές, έτσι ακούω όλους. Και επειδή σας ξέρω όλους 7-8 χρόνια, τα τελευταία δηλαδή που ακούω ραδιόφωνο, κάπου σας θεωρώ σε εισαγωγικά φίλους μου και έχω κάνει κάποια, έχω πλάσει μέσα μου, ρε παιδί μου, για την προσωπικότητά σας, τη ραδιοφωνική πάντα εννοώ, έτσι. Και παρατηρώ ότι προσπαθείς, ας πούμε, να τα έχεις καλά και με τον αστυνόμο και με τον, κατάλαβες, και με τον παραβάτη λίγο καλά. Δηλαδή, θες να τα έχεις καλά και με εκείνη τη μικρή μερίδα του. Και με τον αστυφύλακα και με τον αγροφύλακα, ναι, δηλαδή, είναι. Και με τον Σαββίδη, αλλά κρατάς και ένα όριο ραδιοφωνικά παντενό, έτσι. Ναι. Δεν μιλάω στο τσίπουρο τι θα πεις μεταξύ μας, ας πούμε, όταν βγούμε οι δυο μας, έτσι. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Είναι καθαρά πολιτική του ραδιοφώνου ή του μέσου ή του παραγωγού. Έτσι, ή του διευθυντή που καθορίζει, ας πούμε, την πολιτική του ραδιοφώνου. Και αυτό λίγο προσωπικά με ενοχλεί, που τσινίζεις όταν κάποιος, ας πούμε, εκφραστεί πέραν του μέτρου υπερβολικά για τον θετικά για τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό ήθελα να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Σχολίασε τώρα τι να μου πεις. Θα του σχολιάσω αμέσως. Θες να κλείσω ή να... όπως θέλεις. Ανάλογος εσύ. Γιατί είμαι στο μηχανάκι, συνεχίζω το ταξίδι μου. Έγινε. Ωραία. Έχουμε γραμμή. Όχι. Άκου λοιπόν, φίλε Πασχάλη, τη σκέψη μου και το λόγο του ότι τσίνησα, όπως είπες, όταν άκουσα τη λέξη ευεργέτης. Όταν ο Σόλων, ο μεγάλος νομοθέτης, έβγαλε τους νόμους, το πρώτο που έκανε ήταν να σηκωθεί να φύγει. Γιατί? Γιατί πολλοί φίλοι του, γνωστοί του, ξαδέρφια του, αδέρφια, γκόμενες παλιές, παλιές γνωριμίες, παλιοί συμπαθητές, του την πέφτανε γιατί κάποιος από αυτούς τους νόμους δεν τέριαζε στα συμφέροντά του. Και για να πάψει να τον ενοχλεί ο κόσμος, για 10 χρόνια την έκανε από την Αθήνα, ο Σόλων ο λογοθέτης, ο νομοθέτης, συγγνώμη, την έκανε από την Αθήνα και περιπλανήθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των χωρών που επισκέφτηκε ήταν και η Περσία, όπου βασιλιάς ήταν κάποιος Κύρος ή Κρίσος. Ο Κρίσος ήταν βασιλιάς. Και όταν έμαθε ότι ένας μεγάλος νομοθέτης Έλληνας, τους οποίους είχαν σε μεγάλη εκτίμηση όλος ο κόσμος τότε, βρίσκεται στην πόλη, τον φώναξε να του κάνει το τραπέζι. Και αφού το κάνει το τραπέζι, του λέει να σου δείξω και κάτι, Μπαρμπασόλωνα, και τον κατέβασε κάτω στα υπόγεια ο Κύρος. Το κατέβασε κάτω στα υπόγεια του παλατιού που ήταν τίγκα στο χρυσό και στο ασίμι και στον πακύρι, θησαυρή αμύθιτη με τους θησαυρούς που μπορούσες να έχεις. Μεγάλη δύναμη εκείνα τα χρόνια όπως και τώρα, και που αυτός πίστευε ότι με όλη αυτή τη δύναμη που έχει είναι και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, και αυτό τον είπε. Του λέει, έχεις δει πιο ευτυχή από μένα? Ο Σόλωνας τη σκέφτηκε και τον είπε, ναι, έχω δει. Του λέει, είναι δυνατόν? Ποιους έχεις δει? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από μένα που έχω αυτή τη δύναμη? Και του είπε 2-3 παραδείγματα, μεταξύ των οποίων για έναν πατέρα που είχε 2 παιδιά Ολυμπιονίκες και τους τον πήρανε πάνω σε μια σπίδα και το γυρίζανε. Οι 2 παιδιά που ζευτήκανε σαν τα βόδια σε ένα άρωτρο για να μεταφέρουν τη μάνα τους κάπου, και όλος ο κόσμος τους χειροκρότησε, ή κάποιες άλλες τέτοιες περίπου ιστορίες, και είπε ότι αυτοί ήταν πιο ευτυχισμένοι από σένα. Και του λέει, καλά, γιατί, λέει, τι κάνανε, σιγά μεγάλη δουλειά κάνανε.
Λέει αυτοί, λέει, πεθάνανε ευτυχισμένοι. Μηδένα, του λέει, πρώτου τέλους μακάριζε, φίλε Πασχάλη. Μη βιάζεσαι στη ζωή σου. Να μακαρίζεις και να λες μεγάλες κουβέντες για οποιονδήποτε, είτε πολιτικό, είτε δήμαρχο, είτε βασιλιά, είτε νομάρχη, είτε πρόεδρο δημοκρατίας, είτε πρόεδρο μιας μεγάλης ομάδος, γεια σου όμορφε, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Το σεβασμό που πρέπει να δείχνεις στον άρχοντα, πρέπει να το δείχνεις πάντα. Και το σεβασμό που πρέπει να δείχνεις στα θεία είναι άλλος. Ναι, είμαι μαζί σου. Είναι ένας μεγάλος πρόεδρος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μεγάλος που πήρε μια ομάδα πολύ μεγάλη, την ταρακούνησε, την ξεσκόνησε, την έφτιαξε, την έδωσε αυτά που τους λείπανε και πλέον η ομάδα αυτή καλπάζει. Σίγουρα έχει και το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας και την εμπιστοσύνη μας. Δεν θυμάμαι όμως, φίλε Πασχάλη, φίλε ακροατή του Λίμπερο, ποιος σύνδεσμος ήτανε, νομίζω ότι ήταν η 4, ίσως, δεν είμαι σίγουρος, που είχε γράψει μια επιστολή που τα έγραφε όλα αυτά, αλλά στο τέλος κατέληγε: Ιβάν Σαββίδη, από μας δεν θα ακούεις ευχαριστώ. Δεν πρόκειται να σε πούμε ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί αυτά που κάνεις είναι τα αυτανόητα. Αυτά που πρέπει να κάνεις, μεγάλος πρόεδρος που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Όμως η αγάπη μας, η εμπιστοσύνη μας, το στήθος μας, που αν θα χρειαστεί να μπούμε μπροστά θα το έχεις. Μαζί θα πορευτούμε. Και όποιος σε πειράξει, εδώ είμαστε εμείς. Αλλά οι μεγαλοστομίες, τα σάλια, τα γλυψίματα των κολάκων, από μας δεν θα τα ακούσει, φίλε Πασχάλη. Και σε έναν άνθρωπο σοβαρό, σε έναν ηγέτη ενός μεγάλου σωματείου με τεράστια επιφάνεια, με τη συντριπτική πλειοψηφία της Ελλάδος να είναι κοντά του, να απολαμβάνει την αγάπη και την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης κοινωνίας και τα στήθη που μπήκανε μπροστά όταν πήγε να τον πειράξει το σύστημα, νομίζω σαν ένα σοβαρό άνθρωπο φτάνουν. Τα σάλια και τα επιπλέον δεν αρμόζουνε ούτε στον Ιβάν που δεν τα χρειάζεται, ούτε σε μας. Του φτάνει η αγάπη μας. Και σαν σοβαρό και ένα μεγάλο ηγέτη, αυτό είναι αρκετό. Τα παραπάνω και παίξτε και για τον πρόεδρο και αυτό εδώ και φτά και σάλια και αηδίες. Εκεί που είναι, είναι πολύ μεγάλη θέση. Εκεί που είναι, τον κρατάει, τον στηρίζει, τον αγαπάει μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Και εκεί θα τον έχουμε. Και όποιος τολμήσει να τον πειράξει, εδώ είμαστε εμείς. Γιατί του την έπαιξε ένα ολόκληρο ελεηνό σύστημα. Και εκεί ο κόσμος στάθηκε κοντά του. Διαμαρτυρίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Πότε στη Δανία, πότε στη Σουηδία, πότε στο Λονδίνο, πότε στην Αμερική, πότε στη Βενεζουέλα, πότε στον Καναδά. Παντού βγήκανε μπροστά
κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ, κάτω τα χέρια από τον πρόεδρό μου. Και αυτό θα το έχει ο πρόεδρος. Την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας και το στήθος μας μπροστά από ό,τι το χρειαστεί. Σάλια δεν μ' αρέσουν. Ούτε σε αυτόν αρέσουν, το ξέρεις. Τα πολλά τα σάλια. Λίγο να σαλιάσεις. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το μαζί θα προχωρήσουμε υπάρχει. Ίσως προς ίσον. Εσύ μπορείς παραπάνω, εγώ λιγότερα. Εσύ έχεις τη δυναμική και το ενδιαφέρον και τις ώρες εργασίας. Εγώ έχω αυτό. Ο άλλος έχει κάτι άλλο, τρίτος ένα άλλο που λείπει. Και όλοι μαζί έχουμε το μεγάλο αυτό οικοδόμημα. Τη μεγάλη αυτή ομάδα που για μας είναι, έχει και άλλες θυμίσεις, έχει και ηχούνε και άλλες καμπάνες, έχει άλλα χρώματα και άλλα οράματα. Με πολύ αγάπη το λέω, φίλε. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Υπάρχουν αυτοί που είπες, σωστά. Είναι αντιξουσιαστές, είναι τα λεγόμενα μαναβόσκυλα, τα υπολείμματα από εκείνη τη γενιά που δεν εκτυπούσαν τίποτα. Έτσι μεγαλώσαν, έτσι είναι. Και εγώ τέτοιος είμαι. Όχι σε αυτό το σημείο όμως. Αντιεξουσιαστής, αυτόνομος. Δεν χρωστάω σε καμία κουφάλα και δεν ζητάω από κανένα τίποτα. Την αγάπη μου στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου, στους φίλους μου και στην ΠΑΟΚΑΡΑ. Αλλά μέχρι εκεί. Ορίστε στη γραμμή. Παρακαλώ, κύριε μου. Ναι, και να σας σταματήσω πάλι με το μηχανάκι. Έλα. Συμφωνώ με τα σάλια, αλλά αρκεί να είναι παντού, όχι τα σάλια, έτσι. Τι είναι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή να είναι παντού, εννοώ, όχι μόνο για τον πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο. Γιατί μεγαλώσαμε κι εμείς οι οπαδοί με κάποιους μύθους. Εντάξει. Δηλαδή. Αρκεί να μην υπάρχουν και σάλια σε αυτούς τους μύθους που μεγαλώσαμε. Για ποιους μιλάς? Γενικά σου μιλάω, γενικά. Εσύ σαν πάω δηλαδή με ποιους μύθους μεγάλωσες? Τώρα θες να αναφέρω. Ναι. Κωνσταντινίδης Νικόλαος του Γεωργίου, ας πούμε, κάπως έτσι να δώσω ονοματεπώνυμα. Δηλαδή όταν μιλάς για σάλια, αρκεί να είναι παντού όχι σάλια. Και στο οπαδικό, εφόσον θέλεις, και στο προεδρικό. Καταλαβες. Και δεν μιλάω, δεν απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Η απομυθοποίηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει στο πιτ φυτίλι. Παράδειγμα, δεν μπορεί να βγαίνει ένας Νικόλας. Παράδειγμα τώρα, δεν ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο, έτσι, ή ένας Κύψης, δεν ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε. Σημασία, η εικόνα που δίνουμε, δηλαδή, κρίνεται στο διηνεκέ, όχι με αυτά που έκανε στο παρελθόν. Μπορεί εγώ στο παρελθόν να ήμουν ο καλύτερος άνθρωπος και στο διηνεκέ, στο μέλλον, ας πούμε, να σφάξω τη γυναίκα μου. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Γι' αυτό σου είπα και εγώ μηδένα πρωτού τέλους, μακάριζε. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως δεν θέλω σάλια για τον πρόεδρο, δεν θέλω σάλια για κάποια πρόσωπα που περάσαν και από το οπαδικό, τα οποία όμως κρίνονται στο διηνικές. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι παράλογο αυτό που σου λέω? Όχι ρε φίλε, δεν είναι παράλογο. Λέω ότι μιλάω πολύ τεκμηριωμένα. Από μένα άκουσες τέτοια? Όχι Πασάκο μου, εντάξει, κάνω μια... Δηλαδή είμαστε τώρα σαν καφέ, μια κουβέντα, όπως θα έκανα με τον φίλο μου τον Τζόρνταν, όπως θα έκανα με τον Ηλία, καταλαβαίνεις. Ο φίλος μας ο Τζόρνταν, είναι καλά ο Τζόρνταν. Καλά, μια χαρά και σ' αγαπάει πολύ. Και εγώ τον αγαπάω, είναι φίλος μου. Ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Δεν είμαι υπέρ του γλύψηματος, αλλά όταν λες ότι δεν είσαι γλύφτης, δεν θα είσαι παντού γλύφτης, καταλαβαίνεις. 100%. Δηλαδή εγώ παράδειγμα σαν Πασχάλης βγαίνω με το όνομά μου, δεν βγαίνω ούτε σαν ξέρω εγώ. Εντάξει, και κάποιοι που θέλουν να με βρουν μπορούν να με βρουν ανά πάσα στιγμή. Ξέρουν ποιος είμαι. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, αγόρι μου καλό, ότι όλοι μας κρινόμαστε στη διάρκεια. Έτσι, όχι με αυτά που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Μπορεί εγώ να ήμουν ο καλύτερος οικογενειάρχης στο παρελθόν και μετά από 10 χρόνια τα παιδιά μου. Εγώ τον πρόεδρο, φίλε Πασχάλη, τον πρόεδρο θέλω να σου πω ότι στα όνειρά μου το βράδυ έλεγα ρε γάμο το ρε γάμο. Όλα τα έχουμε ρε, κόσμο, γήπεδα, ιστορία, πάθος αυτά. Έναν άνθρωπο ρε να έρθει εκεί πέρα και να μας... Ναι. Δηλαδή είχα το παράπονο, λέω στον Άρη ήρθε ο Κοντομινάς, στον Ηρακλή ήρθε ο Μυτιλινέος, στον άλλον είναι ο Βαρδινογιάννης, στον τρίτο είναι ο Κόκαλης. Εγώ γιατί μια φορά να μην έχω έναν τέτοιον? Και τώρα ήρθε.
Και όλοι τον τελευταίο. Αγαπάμε. Και όλοι τον... είμαστε δίπλα του. Γιώργο, αλλά Γιώργο. Μην το χαλάσει. Όχι, όχι, άλλο να σου πω κάτι τελευταίο κλείνοντας για να συνεχίσω την πορεία μου με τον Μηχανάκη. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι για τον πρόεδρο. Έτσι. Ίσως επηρεασμένος από την αγάπη μου με την ομάδα και σε συνδυασμό με το πολιτικό κενό που νιώθω, την απογοήτευση ρε παιδί μου στο πολιτικό σκηνικό, το πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος με καλύπτει με, σύμφωνα με τις αρετές που βλέπω, που διαπιστώνω στα 6 χρόνια που τον γνωρίζουμε, που έχει, τι αρετές έχει, την αποφασιστικότητα, το τηρεί το λόγο του, την αποφασιστικότητά του, ότι έχει γίνει πολλές φορές βορά τις ορέξεις κάποιων και παρόλα αυτά έχει ανταπεξέλθει, σε συνδυασμό της ανηλικρίνειας των πολιτικών που με έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα. Το πιστεύεις ότι στο πρόσωπό του βλέπω και κάτι παραπάνω από πρόεδρο του ΠΑΟΚ? Εδώ είμαστε. Να προχωρήσει. Μιλάω, είναι πολύ καθημερινό. Να προχωρήσει. Αν έχει στο μυαλό του για αυτά τα οποία λες, σύσσωμο το παοξίδικο στοιχείο θα το στηρίξει. Βεβαίως. Νομίζω στο εκτεκμηρίωσα, έτσι. Σου είπα, αν ήμουν αριανός ενδεχομένως να μην το έβλεπα αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί ήμουν φίλος του Ηρακλή, του Ολυμπιακού. Αυτό βοήθησε το ότι είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και με έκανε να εστιάσω περισσότερο την ανθρωπογεωγραφία του. Και τον συγκρίνω με τους πολιτικούς που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και παρατηρώ ότι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, έχει κάποιες αρετές που δυστυχώς λείπαν από τους Έλληνες πολιτικούς. Μακάρι να επιβεβαιωθώ και τι να πω άλλο. Εντάξει, ίσως γι' αυτό με βλέπεις και λίγο περισσότερο πορωμένο. Ίσως είναι και η πολιτική λιγάκι στη μέση που επεμβαίνω για αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως και να διαψευστώ, έτσι. Κοίταξε, ευχαριστώ. Σε μια συζήτηση που είχαμε τον Ψωμιάδη, τον Παναγιώτη, μου είχε πει ότι κατηδίαν τον εμπιστεύτηκε τον Ιβάν την σκέψη του ότι το πολιτικό κόμμα και μάλιστα ένα κόμμα με αιχμή του γέρα του δόρατου στον ποντιακό ελληνισμό να ήταν μέσα στη σκέψη του. Μετά από λίγο το είδε πιο απλά το θέμα, ότι δεν χρειάζεται ποντιακό ναι, κόμμα, ναι. Σούμε, δηλαδή. Και τον αποθάριναν όπως ο Αποστολίδης, ο δικηγόρος. Όπως, ναι. Όπως ο άλλος, πώς τον λέγανε, ο Αποστολίδης, ναι. Ένας άλλος πρόεδρος της ΕΠΟ που τον θέλαμε για πρόεδρο, του Πασόκ που ήταν, μωρέ, με το Φλωρίδη, που τον έχουμε το ΤΕΜ εδώ πέρα. Ποιο, τον Καγκάτσι? Όχι τον Καγκάτσι, έναν άλλον, που τον έχουμε για πολύ καλό άνθρωπο, για τον Τέλειο. Μάλιστα. Πώς λέγεται, δεν καταλαβαίνω ποιον μου λες όμως, ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ και καλός όχι, άνθρωπος. Όχι, 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 υπήρξε εκτελεστικός τέλεχος τώρα, θα σε γελάσω. Πάντως, μία τέτοια κίνηση θα με έβρισκε απόλυτα σύμφωνα, γιατί το πολιτικό κενό το οποίο έχεις μέσα σου και την προδοσία που φάγαμε εσύ, όλοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν το σε καταλαβαίνω εγώ. Σκέπτομαι και λέω ποιον, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θα ψηφίζουν. Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα. Στην Ελλάδα ξέρεις ότι λειτουργούν και οι μυστικές υπηρεσίες. Ακόμη και αυτά που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή ξέρεις επεξεργάζονται. Α, σε επεξεργαστούν. Σίγουρος γι' αυτό. Πώς λέει ο Τράγκας. Ναι, μας παρακολουθούν. Ναι, θα μας παρακολουθούν. Λοιπόν, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Ο πρεσβευτής, ο Αμερικάνος, βγήκε και μίλησε καθαρά ότι παρακολουθεί το Ιβάν και δεν θέλουμε δει το... Τα πάντα, και αυτά που συζητάω τώρα αυτή τη στιγμή μαζί σου και οι ενδότερες σκέψεις μου, όλα συζητούν. Το λιμάνι είναι μεγάλη ιστορία. Το μεγάλο είναι η λιμάνι. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προκαλέσουν δολιοφθορά στις σχέσεις του Ιβάν Σαββίδη με την Ελλάδα, με τους Έλληνες, με τους Παοξίδες, με τους Αριανούς, πάρτε όπως θες. Όπου δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτή με τον τρόπο τον οποίο αντέδρασε ο κόσμος όταν τότε με διάφορα τρίκ βγάλαν το Σαββίδη, ότι όχι με τα τσιγάρα, όχι τα καράβια, όχι σε κάμπ, όχι το όπλο, όχι ξέρω εγώ τι. Μα γι' αυτό σου λέω, αυτό με σφυριλατούσε εμένα περισσότερο στην πολιτική μου συνείδηση. Κατάλαβε. Αυτό σου λέω, όσο έβλεπα να τον κυνηγάνε και αυτός ας πούμε έμενε σαν βράχος, αυτό ας πούμε δυνάμωνε τη γοητεία του. Έμεινε σαν βράχος ο Πασχάλη μου, γιατί εκατομμύρια ενώσαν τη φωνή τους μαζί του. Γι' αυτό είναι βράχος. Γιατί άμα δεν είχε όλο αυτό τον κόσμο
δίπλα του να το συμπαρασταθεί, θα τον είχαν κάνει μια χαψιά οι Αμερικάνοι. Αλλά όταν είναι λαοπρόβλητος και γίνει, για να γίνεις λαοπρόβλητος, να σε αγαπάει ο κόσμος, πρέπει να έχεις δείξει πράγματα. Μπορεί να τον αγαπήσει ο άλλος, βγήκε ένας εδώ τώρα, ξέρω εγώ, κάτι έτσι. Πολιτική τοποθέτηση, την έχω πει και σε, έχω γίνει μαϊντανός στα διάφορα κανάλια, να το ξέρετε όλοι, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ιβάν Σαββίδη από την ώρα που ήρθε στην Ελλάδα είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Το Πασόκ του Σιμίτη, με τα αποπέδια του Θεοδωράκηδες κτλ. Αυτό το ξέρετε. Θέλω μια γενική τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Αύριο εδώ θα είμαστε. Έγινε αγόρι. 12 με 3. Να σε ακούω πιο συχνά πραγματικά. Δεν θα χάνετε τα ταυτάκια, έτσι φεύγω. Όχι ρε, τι να με... Αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου, σούπα. Νομίζω ότι αυτά τα αισθήματα που δίνω φτάνουν και περισσεύουν. Αγάπη, εμπιστοσύνη, πάνω απ' όλα, και αν θα χρειαστεί, εδώ είμαστε πρόεδρε. Μέχρι εκεί. Να σε καλά, γεια σου Πασχάλη. Τα παραπάνω τα θεωρώ πάση περιπτώσει. Ρίξε μας τις διαφημίσεις να επιστρέψουμε, να πούμε δύο κουβεντούλες και να πάρουμε το δρόμο για την Άγουσα, γιατί έχει ματσάκι σήμερα. Να πάμε λίγο να τσιμπολογήσουμε, να πιούμε κανένα τσιπουράκι, να περάσει η ώρα, να πάμε να στηθούμε και να περιμένουμε και μην ακούσω rotation και τρίγες κατσαρές. Οι μεγάλοι παίκτες δεν θέλουν να κάθονται στον πάγο, θέλουν να παίζουν. Θα πούμε 2-3 κουβέντες επάνω σε αυτό. Ελένη Μπούτου στις γραμμές μας να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις, τα τελευταία νέα και τι πληροφορίες έχει, αν έχει, για την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο σημερινό αγώνα. Ελενίτσα, καλησπέρα παιδί μου. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, επιστρέψαμε, πήραμε τις δυνάμεις μας και πάμε να τους σηκώσουμε φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει μια σεζόν με πολύ μεγάλες προσδοκίες, μια σεζόν με πολύ μεγάλη αγωνία, μια σεζόν με πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πύχη και στον ΠΑΟΚ, το έχουν δικαιωματικά κερδίσει, έτσι, μετά τις εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βεβαίως. Με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμη παιχνίδι για να πραγματοποιήσει το πολύ μεγάλο όνειρο που λέγεται όμιλη του Champions League. Αλλά πριν από αυτό έχουμε βεβαίως σήμερα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League. Μετά τα όσα έγιναν πέρσι, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερων συνθήκων. Έτσι καταλαβαίνετε κι εσείς, αντιλαμβάνετε και ο κόσμος πόσο πολύ το θέλει αυτό το πρωτάθλημα φέτος στην Τούμπα. Η αρχή γίνεται με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 και 4 το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που ναι μεν είναι σημαντικό, ναι μεν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο δικέφαλος κουβαλάει την τιμωρία των μείων 2 βαθμών από πέρσι, από τα όσα έγιναν πέρσι, οπότε συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες υπολείπεται αριθμητικά. Και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σκέφτεται το ενδεχόμενο γκέλας ή αρνητικού αποτελέσματος όταν ήδη κουβαλά το μείον 2 στην πλάτη του. Υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα σήμερα στην Τούμπα, μία Τούμπα που σίγουρα θα είναι κατάμεστη, μία Τούμπα που θεωρώ ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα τόσο σήμερα όσο και την ερχόμενη Τετάρτη. 20.112 τα διαρκείας που έκλεισαν χθες, η τελευταία μέρα διάθεσης των διαρκείας. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι φέτος η χρονιά είναι διαφορετική, το αντιλήφθηκε και ο κόσμος και από πολύ νωρίς, από την πρώτη μέρα διάθεσής τους, έδειξε έτσι την πίστη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα του Ράσμα Λουτσέσκου. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ επιθυμίας Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Ένα καλοκαίρι τρελό, με τον κόσμο να βρίσκεται και να γεμίζει σχεδόν σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι την Τούμπα. Αν υπολογίσει κανείς ότι η Τούμπα χωρά 28.000, όταν τα 20.112 έχουν ήδη κάτοχο διαρκείας, τότε πολύ λίγα εισιτήρια είναι αυτά που θα βγαίνουν κάθε φορά σε κυκλοφορία. Κυρίως ηλεκτρονικά θα γίνεται η διάθεσή τους, και το sold out θα είναι φυσικό επακόλουθο σε κάθε παιχνίδι. Θεωρώ ότι και σήμερα στην πρεμιέρα θα δούμε κάτι αντίστοιχο, το είπε και ο Ράσμα Λουτσέσκου χθες στην συνέντευξη τύπου, κάνοντας λόγο για μια Τούμπα ηφαίστειο. Από την πλευρά του και ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς ζήτησε τον κόσμο να βρίσκεται κανονικά στη θέση τους. Τους υπολογίζουν πολύ, θεωρούν ότι είναι πραγματικά ο 12ος παίκτης, και εγώ θα σας θυμίσω
το πόσο βοήθησε η ατμόσφαιρα, το κλίμα στο γήπεδο της Τούμπας στην ιστορική ανατροπή επί της Σπαρτάκ Μόσχας, εκεί όπου ο κόσμος το πίστεψε μέχρι τέλους και μέσα σε 17 λεπτά έγινε η ανατροπή. Να επανέλθουμε όμως στο στεγχώριο πρωτάθλημα και στην πρεμιέρα σήμερα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε αποστολή με Βέρμπλουμ καταρχάς. Έτσι, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος ο Ράσβαν Λουτσέσκου βέβαια θα πρέπει να σημειώσω ότι στην συνέντευξη τύπου στην Πορτογαλία είχε πει ότι αγωνιστικά τον Βέρμπλουμ θα τον δούμε μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί, να αγωνιστεί νωρίτερα, είπε ότι θα είναι έτοιμος μετά την διακοπή, δηλαδή υπολογίζουμε μέσα Σεπτεμβρίου. Αλλά φαίνεται ότι ο Λουτσέσκου, επειδή τον χρησιμοποίησε κάποια έτσι κομμάτια της προπόνησης, επειδή ο Σουηδός είναι σε καλή κατάσταση, θέλησε να του δώσει έτσι μια πρώτη γεύση, ένα πρώτο κλίμα από την αποστολή και βεβαίως από το γήπεδο της Τούμπας. Κανονικά λοιπόν ο Σουηδός στην αποστολή του ΠΑΟΚ, εκτός έμεινε ο Δημήτρης Λιμνιός για λόγους αποφόρτισης, γιατί εδώ ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι της Τετάρτης και όπως είναι λογικό ο Ρουμάνος ναι μεν σκέφτεται το σημερινό παιχνίδι αλλά ετοιμάζει παράλληλα και τα πλάνα του, υπάρχουν σκέψεις και για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάμε για το σημερινό, έχουμε αύριο ώρα και να μιλήσουμε. Ωραία. Για τις Τετάρτης. Σήμερα εκτός είναι Μαουρίσιο και Βαρέλα, έτσι μοναδική παίκτη. Και Λιμνιός. Και Λιμνιός, ο οποίος είναι έξω για λόγους αποφάσεις. Για άλλους λόγους. Ωραία. Αλλά Βαρέλα Μαουρίσιο κουβαλούν τη τιμωρία της κόκκινης κάρτας από τον περσινό τελικό κυπέλου, οπότε αναγκαστικά μένουν εκτός αποστολής. Όπως όλα δείχνουν, στον πάγκο θα μείνει σήμερα ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος έχασε και την προπόνηση της Πέμπτης λόγω ίωσης. Και όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, με δεδομένο ότι έχουμε εκτός Λιμνιό Πέλκα που έχασε μια προπόνηση λόγω ίωσης, Βαρέλα και Μαουρίσιο λόγω καρτών, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ θα είναι αρκετά αλλαγμένη. Και να ξεκινήσουμε έτσι να δώσουμε ένα πλάνο προσέγγισης του Λουτσέσκου. Κάτω από το δοκάρια θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης. Στα δύο άκρα της άμυνας θα δούμε Βιερίνια και Μάτους κανονικά, ενώ το δίδυμο στα στόπερ θα αποτελείται από τους Κρέσπο και Χατσερίδη. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν κατά πάσα πιθανότητα Ισάχοφ Κάνιας, ενώ στην τριάδα πίσω από τον Πρίγιοβιτς θα δούμε τον Βάρντα αριστερά, τον Ζαμπά δεξιά και τώρα στην θέση του επιτελικού, έτσι στη θέση του δεκαριού, πολύ μεγάλο, μάλλον προβάδισμα στην παρούσα φάση, φαίνεται πως έχει ο Ελ Καντουρί με τον Μπίσεσβαρ να μένει στον πάγκο. Μιλάμε βεβαίως για τον Αντιπέλκα. Φαίνεται ότι ο Μαροκινός έχει το προβάδισμα, ωστόσο είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίζουμε σε πολύ λίγη ώρα από το γήπεδο της Τούμπας. Είναι μια ενδεκάδα που δοκίμασε ο Λουτσέσκου στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών και μένει να δούμε αν είναι αυτή που θα εμπιστευτεί και στο σημερινό παιχνίδι. Εκπληκτική προσέγγιση όλου του θέματος από το αστέρι του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24, το αγαπημένο μας κορίτσι την Ελένη Τιμπούτου. Την ευχαριστώ και την εύχομαι καλή αρχή, καλό πρωτάθλημα και καλή σεζόν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ παιδί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Απίστευτη η Ελένη Μπούτου, έχει ένα στόμα αλλά και το γράψιμό της αλλά και το στόμα της. Παναγία μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λιμνιός. Αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι σε αυτούς τους αγώνες για μένα το rotation δεν υπάρχει. Πάμε να τα δώσουμε όλα να πάρουμε σήμερα το μάτς. Μέχρι την Τετάρτη υπάρχει τρόπος. Αλλά είδα το Λιμνιό λίγο πεσμένο. Ξέρει ο Λουτσέσκου, είναι καλός προπονητής. Άρχισε να κερδίζει την εμπιστοσύνη μας και σιγά σιγά, επειδή είναι και λίγο η φάτσα του, είναι και λίγο ξέρω εγώ τι, αντισεξουαλική, αρχίσαμε να τον συμπαθούμε και να τον αγαπάμε. Τον ευχόμαστε και αυτόν και την ομάδα και όλες τις ομάδες της Μακεδονίας και της πόλης μας να έχουν ένα καλό πρωτάθλημα, να δουν και να μαρώσουν τις ομάδες τους. Γρήγορη απάνωδο του Ηρακλή, ευχόμαστε. Καλό πρωτάθλημα στον Άρη και καλό πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και αυτό το ευχόμαστε. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε 3 ώρες τώρα και για τον ΠΑΟΔ τη μεγάλη μου αγάπη, καλή επιτυχία ρε διοικητήριο, παίξε για τα Μάρμαρα.
Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ξέρετε ότι σαν την υγεία δεν έχει. Όταν έχεις την υγεία σου μπορείς να δουλέψεις και όταν μπορείς να δουλέψεις μπορείς να βγάλεις λεφτά. Οπότε έχοντας υγεία, δουλειά και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας!